Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι 6 ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους. Από τα λίγα καλά της πανδημίας είναι ότι βάλαμε στη ζωή μας τα τηλεμαθήματα, τις τηλεδιασκέψεις και έτσι σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε, και ευχαριστώ την Πνευματική Εταιρεία για αυτή την ευκαιρία, να έχουμε δύο διαλέξεις, μια μεγάλη διάλεξη, διάρκειας περίπου μία ώρα και 20 λεπτά από τον κύριο Πανταζόπουλο. Ο κ. Πανταζόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με αντικείμενο πνευμονολογία, επίγουσα ιατρική, είναι και εντατικολόγος. Επομένως, πρέπει σε περίπου μία μισή ώρα να διέλθει όλα τα περιστατικά που φτάνουν στα επίγοντα περιστατικά ενός τμήματος και που συχνά τα βλέπουμε μαζί και με τις άλλες ειδικότητες. Και μετά την τελευταία μισή ώρα, η κυρία Πουλάκου θα κουβεντιάσουμε για τα εμβόλια και μάλιστα κάποια εμβόλια που είμαστε σχετικά ασυνήθιστοι σε αυτά και δεν τα έχουμε βάλει στη ζωή μας. Νομίζω πως μπορούμε να αρχίσουμε. Γιάννη, έχεις το λόγο. Θα πάμε Ωραία. όπως συμφωνήσαμε περίπου μία ώρα και 20 λεπτά. Κάπου εκεί θα ρωτήσουμε αν υπάρχουν ερωτήσεις και θα συνεχίσουμε μετά με την κυρία Πουλάκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για την πρόσκληση. Να κάνω share την οθόνη μου, δώστε μου ένα λεπτό. Επιβεβαιώστε λοιπόν ότι μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες και να ξεκινήσουμε. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε με την διαχείριση ασθενούς με δύσπνοια στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ξεκινάμε λοιπόν με την δύσπνοια. Όπως βλέπετε, σύμφωνα με την American Thoracic Society, η δύσπνοια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει μια υποκειμενική εμπειρία δυσκολίας στην αναπνοή, που αποτελείται, όπως λέτε, από ποιοτικά διακριτές αισθήσεις που ποικίλουν στην ένταση. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς από τον ορισμό αυτό είναι ότι υποδηλώνει ότι η δύσπνοια, όπως και ο πόνος, είναι μια πολύπλοκη, πολυδιάστατη δομή που είναι υποκειμενική και σίγουρα δεν τεκμέρεται με κλινικά ή εργαστηριακά μέσα. Και αν θέλουμε να δούμε τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό πίσω από την δύσπνοια, αυτός είναι ο πιο σημαντικός μηχανισμός, δηλαδή ο νευρομηχανικός διαχωρισμός. Η φυγόκεντρος αγωγή που διεγείρει τους μύες της αναπνοής είναι εκτός αναλογίας με τα κεντρομόλα σήματα από τους χήμιο και μήχανο υποδοχής και, για να το πω πιο απλά, ξεκινάει μία όση από το αναπνευστικό κέντρο η οποία πηγαίνει στο αναπνευστικό σύστημα και περιμένει πίσω να λάβει ένα feedback, περιμένει να πάρει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εάν λοιπόν το αποτέλεσμα το οποίο είχε αυτή η όση είναι μικρότερο από το αναμενόμενο, τότε ο ασθενής έχει δύσπνοια. Και όπως βλέπετε, η δύσπνοια αποτελεί την 8η συχνότερη αιτία για την οποία οι ασθενείς προσέρχονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και, όπως γνωρίζετε, δεν οφείλεται πάντα σε πνευμονικά αίτια. Μπορεί να είναι πολλά εξωπνευμονικά αίτια μπορεί να προκαλέσουν δύσπνοια. Η δύσπνοια λοιπόν μπορεί να είναι και καρδιακής αιτιολογίας, νευρολογικής αιτιολογίας, να προέρχεται από διαταραχές από το ανώτερο αναπνευστικό, να είναι τοξικά ή μεταβολικά τα αίτια της κλπ. Και μία μεγάλη ή, αν θέλετε, η πρώτη διάκριση που θα πρέπει να γίνει έχει να κάνει με τον χρόνο έναρξης, δηλαδή αν είναι οξία η εγκατάσταση της δύσπνοιας ή αν η δύσπνοια είναι προοδευτικά επιδεινούμενη. Και δεν θα σας διαβάσω όλα αυτά που είδατε, όλα αυτά τα νοσήματα, δεν έχει κανένα νόημα. Θα σας πω όμως ότι μέσα από ένα καλό, ένα αναλυτικό ιστορικό, τις περισσότερες φορές έχουμε την διάγνωση στα χέρια μας. Τις περισσότερες φορές λοιπόν έχουμε καταλήξει στη διάγνωση μέσα από το ιστορικό και βέβαια και στη συνέχεια από την κλινική εξέταση. Όμως υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου μπορεί να μην έχουμε καν το χρόνο να πάρουμε ένα αναλυτικό ιστορικό, όπως για παράδειγμα αυτή την περίπτωση, που ένας άρρωστος μπορεί να μπει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών κρατώντας το λαιμό, όπως βλέπετε στο slide αριστερά,
που είναι το χαρακτηριστικό σημείο της πνιγμονής και βέβαια θα έχει και μεγάλο έργο αναπνοής. Κατά συνέπεια θα δούμε χρήση επικουρικών αναπνευστικών μειών, παράδοξη θωρακοκοιλιακή αναπνοή, μπορεί να δούμε κυάνωση ανάλογα με τον βαθμό της απόφραξης του αεραγωγού. Και σε αυτή την περίπτωση, εάν ο βήχας του ασθενή είναι αναποτελεσματικός, δηλαδή δεν είναι ακουστός, δεν ακούγεται ο βήχας του, θα πρέπει να δράσουμε άμεσα και τολμηρά και να εφαρμόσουμε 5 πλήξεις στην πλάτη, όπως βλέπετε στο slide, ανάμεσα στις ομοπλάτες και όπως βλέπετε με σκοπό η κάθε μία από αυτές να μεταφέρει αρκετή ενέργεια ώστε να σπρώξει το βλωμό προς τα έξω. Και δεν τις δίνουμε γρήγορα τη μία μετά την άλλη. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κάθε μία πρέπει να μεταφέρει αρκετή ενέργεια. Άρα λοιπόν πρέπει με δύναμη να εφαρμόσουμε αυτές τις πλήξεις με σκοπό να άρουμε το κόλλημα. Και αν μετά από 5 πλήξεις στην πλάτη δεν καταφέρουμε να άρουμε το κόλλημα, τότε συνεχίζουμε με το χειρισμό Heimlich, με αυτές τις κοιλιακές οθήσεις. Όπως βλέπετε, αγκαλιάζουμε το θύμα γύρω από τον κορμό και με την γροθιά μας στο μέσο της απόστασης από την ξυφοειδή απόφυση έως τον ομφαλό, τοποθετώντας τη γροθιά του ενός χεριού μας εκεί και αγκαλιάζοντάς το με το άλλο, εφαρμόζουμε τις κοιλιακές οθήσεις που σκοπεύουν να αυξήσουν την ενδοκοιλιακή πίεση, αυτή να μεταφερθεί στο θώρακα και αυτή να σπρώξει το ξένο σώμα, το βλωμό που ενδεχομένως έχουμε εισρωθήσει προς τα έξω. Και βέβαια, εάν αποτύχουν και αυτές, ξανακάνουμε 5 πλήξεις στην πλάτη, για όσο βέβαια και εναλλάξ 5 πλήξεις στην πλάτη με 5 κοιλιακές οθήσεις, για όσο ο ασθενής έχει συνείδηση. Διότι εάν χάσει το επίπεδο συνείδησής του, εάν πέσει σε ανακοπή, ξεκινάμε το BLS, τη βασική υποστήριξη της ζωής. Άλλη μία περίπτωση που μπορεί να μην έχουμε αρκετό χρόνο για να πάρουμε ένα αναλυτικό ιστορικό είναι αυτή η περίπτωση που έρχεται ο ασθενής κάπως έτσι, μετά από έκθεση σε κάποιο αλλεργιογόνο, όπου βλέπουμε ένα εξάνθημα στο πρόσωπό του και στον τράχυλο, βλέπουμε είδημα στα χείλη του, ενδεχομένως θα υπάρχει είδημα και μέσα, δηλαδή στη γλώσσα, στα μαλακά μόρια, ακόμα και στο λάρυγγα, είδημα πέριξ των οφθαλμών. Αυτή θα είναι η εικόνα από το δέρμα, πολύ πιθανά δηλαδή, και θα δούμε μάλλον αυτό το κνησμόδες εξάνθημα και βέβαια μπορεί να προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα με βροχόσπασμο, να ακούσουμε λοιπόν μουσικούς ρόγχους κατά την ακρόαση του αναπνευστικού, μπορεί να προσβάλλει το κυκλοφορικό με πτώση της αρτηριακής πίεσης, με ταχυκαρδία, το γαστρεντερικό σύστημα και προφανώς, όπως καταλάβατε, μιλάμε για μια αναφυλακτική αντίδραση. Η αναφυλαξία είναι μια σοβαρή, απειλητική για τη ζωή γενικευμένη ή συστηματική αντίδραση υπερευαισθησίας και είναι πολύ πιθανό να έχει ένας ασθενής ο οποίος εμφανίζει ευνίδια, έναρξη και ταχεία εξέλιξη των συμπτωμάτων εάν εμφανίζει επαπειλούμενο αεραγωγό, όπως είδαμε προηγουμένως, εάν ο ασθενής εμφανίζει δερματική προσβολή του αναπνευστικού συστήματος, του κυκλοφορικού. Προσοχή όμως, η διάγνωση, μάλλον οι αλλοιώσεις του δέρματος ή των βλενογόνων από μόνες τους δεν αποτελούν σημείο αναφυλαξίας και μάλιστα μπορεί να απουσιάζουν και σε ένα 20% των περιπτώσεων. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε υψηλό βαθμό υποψίας αν ο άρρωστος έρθει με όχι όλα, κάποια από αυτά τα συμπτώματα και σημεία που περιγράψαμε και θυμίζω ότι φάρμακο εκλογής είναι η επινεφρίνη. Όσο καθυστερούμε να βάλουμε τη διάγνωση της αναφυλαξίας και καθυστερούμε να χορηγήσουμε επινεφρίνη, αδρεναλίνη δηλαδή, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ο ασθενής να πεθάνει. Και έτσι λοιπόν, πόσο θα πρέπει να δώσουμε? Για τους ενήλικες θυμίζω ότι η δόση είναι 0,5 μιλιγκράμμ αδρεναλίνης. Θυμίζω ότι κάθε αμπούλα αδρεναλίνης έχει μέσα 1 ml, που είναι ίσο με 1 μιλιγκράμμ αδρεναλίνης, αραιωμένη 1 προς 1000. Άρα λοιπόν μισή αμπούλα αδρεναλίνης ενδομυϊκά και μπορούμε να επαναλάβουμε κάθε 5 λεπτά. Και βέβαια θα δώσουμε και αντιϊσταμινικά, κορτικοστεροειδή,
Προφανώς θα χορηγήσουμε συμπληρωματικό οξυγόνο στον άρρωστο, ώστε να φτάσουμε ένα κορεσμό στόχο πάνω από 92%. Μπορεί να χρειαστεί να χορηγήσουμε αρκετά υγρά, γιατί θυμίζω ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν αυξημένη διαπερατότητα των τριγωιδών και έχουν χάσει δραστικό όγκο αίματος στον τρίτο χώρο, και επίσης θα χορηγήσουμε και βρόγχοδιασταλτικά, καθώς πολλοί από τους ασθενείς έχουν προσβολή του αναπνευστικού με έντονο βροχόσπασμα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, αν εξαιρέσουμε αυτές τις δύο, η λήψη ενός καλού ιστορικού μαζί με μια καλή κλινική εξέταση, και θυμίζω ότι στα επίγοντα η αρχική αξιολόγηση του ασθενή γίνεται με το ABCDE. Εξετάζουμε δηλαδή πρώτα, ελέγχουμε τον αεραγωγό, μετά την αναπνοή. Στο B εδώ, στην αναπνοή, ελέγχουμε τον αερισμό και την οξυγόνωση του ασθενή. Αμέσως μετά ελέγχουμε την κυκλοφορία, μετά την νευρολογική κατάσταση του αρρώστου, και τέλος ακολουθεί η έκθεση του ασθενή. Με ένα καλό λοιπόν ιστορικό, μια καλή κλινική εξέταση, και θυμίζω, ξαναλέω, πάντα ξεκινάμε με το ABCD, ακτινογραφία θώρακα και έναν υπέρηχο, στο 99% των περιπτώσεων έχουμε βάλει διάγνωση. Αυτό που πριν ξεκινήσουμε με κάποια κλινικά παραδείγματα θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό που πρέπει σε κάθε περίπτωση στα επίγοντα να θυμόμαστε, και όχι μόνο, είναι ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν για δύο λόγους. Ή γιατί έχουν χαμηλή πίεση ή γιατί έχουν χαμηλό οξυγόνο. Δεν μπορείς να πεθάνεις από κάποιον άλλο λόγο. Άρα λοιπόν, αν μπορούμε να κρατάμε το οξυγόνο των ασθενών σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο και την πίεσή τους το ίδιο, μπορούμε να τους κρατάμε ζωντανούς. Αυτό γίνεται και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Μπορούμε να κρατάμε τους ασθενείς ζωντανούς για πάντα, εάν καταφέρνουμε να διατηρούμε ένα καλό οξυγόνο και μια καλή πίεση. Αυτό που συμβαίνει είναι κάποια στιγμή να μην μπορούμε να οξυγονώσουμε τους ασθενείς, παρά το γεγονός ότι τους δίνουμε 100% οξυγόνο, τους βάζουμε σε πρινή θέση και να καταλήγουν, ή παρά το γεγονός ότι τους δίνουμε τόνους υγρών και αγκιοσυσπαστικών, να πέφτει η πίεσή τους και οι ασθενείς να καταλήγουν. Πάμε λοιπόν στα επίγοντα να δούμε κατευθείαν τα πιο συχνά περιστατικά, πώς έρχονται λοιπόν οι ασθενείς και πώς εμείς τους αντιμετωπίζουμε. Πάμε λοιπόν στην πρώτη περίπτωση. Πρώτη περίπτωση είναι ένας ασθενής που έρχεται στα επίγοντα με προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια, έχει ιστορικό χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και μπορεί να έχει ή μπορεί και να μην έχει ποιώδη απόχρεμση. Κάπως έτσι μοιάζει αυτός ο ασθενής, είναι καχεκτικός, αναπνέει με κλειστά τα χείλη του, γέρνει προς τα εμπρός το κορμί του, χρησιμοποιεί, όπως βλέπετε κάτω, τους επικουρικούς αναπνευστικούς μυς, έχει παράδοξη θωρακοκοιλιακή αναπνοή, ισολκή των μεσοπλεύριων διαστημάτων, μπορεί να έχει αναπέταση των ρινικών πτερυγίων, από την έκθεση βλέπετε ότι έχει βαρελοειδή θώρακα. Τον ακροάζεστε λοιπόν, ακούτε σημαντικά μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα αμφωτερόπλευρα ή και λίγους μουσικούς ρόγχους και μια παράταση εκπνοής. Κάνετε λοιπόν την ακτινογραφία, βλέπετε αυτήν την εικόνα, όπου βλέπετε την επιπέδωση των ημιδιαφραγμάτων, μια σταγονοειδή καρδία, βλέπετε τη μείωση της αγκιακής και αγράφησης. Οπότε προφανώς αυτό που σκέφτεστε είναι μια παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Τι κάνουμε λοιπόν, πώς θα την αντιμετωπίσουμε? Το πρώτο πράγμα, όπως είπαμε, να διορθώσουμε το χαμηλό οξυγόνο του ασθενή. Άρα λοιπόν να δώσουμε συμπληρωματικό οξυγόνο εφόσον χρειάζεται, ώστε να πετύχουμε τον κορεσμό στόχο που στους ασθενείς με παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας είναι 88 με 92%. Και αμέσως μετά, προφανώς γνωρίζετε, θα πάρουμε αέρια αίματος, θέλοντας να δούμε εάν ο ασθενής μας κατακρατά διοξίδιο, και όπως σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση που βλέπετε ότι έχει αύξηση του διοξιδίου, το διοξίδιο του είναι 63 και το pH του 7,29, δηλαδή έχει μία με διταθρακικά, τα βλέπουμε στο που είναι τα διταθρακικά, τα εδώ κάτω, 29, άρα συμπεραίνουμε ότι ο ασθενής μας έχει μάλλον μια οξία αναπνευστική οξέωση.
Και θυμίζω ότι αν ο ασθενής έχει οξία αναπνευστική οξείωση, διοξίδιο πάνω ίσο με 45 και pH κάτω, με pH κάτω ίσο με 7,35, εάν έχει σοβαρή δύσπνοια με σημεία που δείχνουν αυξημένο έργο αναπνοής, όπως αυτά που είχε ο ασθενής μας, δηλαδή χρήση επικουρικών αναπνευστικών μειών, παράδοξη θωρακοκοιλιακή αναπνοή, σωλική μεσοπλεύρων διαστημάτων ή εμένουσα υποξαιμία, η οποία δεν διορθώνεται με τη χορήγηση συμπληρωματικού οξυγόνου, αυτές είναι οι ενδείξεις για να χρησιμοποιήσουμε μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό στον ασθενή μας. Και βέβαια το ερώτημα πάντα είναι πότε θα χρειαστεί να διασωληνώσουμε αυτόν τον άρρωστο που έρχεται με παρόξενση, κάποια οξεία, αναπνευστική οξείωση. Εδώ βλέπετε τις ενδείξεις για ενδοτραχειακή διασωλήνωση και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Βλέπετε αν ο ασθενής δεν ανέχεται το μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό ή ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός αποτύχει. Εάν ο ασθενής έχει εκκρίσεις, πολλές εκκρίσεις τις οποίες δεν μπορεί να διαχειριστεί, εάν έχει απειλητική για τη ζωή υποξαιμία και δεν μπορεί να ανεχθεί το μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, αν έχει σοβαρή αιμοδυναμική αστάθεια, η οποία δεν ανταποκρίνεται σε υγρά και αγκιοσυσπαστικά, αν έχει σοβαρές κοιλιακές ή υπερκοιλιακές αριθμίες, αν έχει πτώση επίπεδου συνείδησης ή έχει διέγερση, η οποία δεν ελέγχεται με τη χορήγηση καταστολής, και εδώ θα σας πω να από προσωπική εμπειρία να μην χορηγείτε καταστολή σε αυτούς τους ασθενείς. Αν είναι ανήσυχοι, προχωρήστε ιδιαίτερα διεγερτική, προχωρήστε σε εντοτραχειακή διασωλήνωση. Είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο να χορηγήσετε καταστολή, ιδίως αν δεν είστε εξοικειωμένοι. Και μαζική εισρώφηση, μια μεγάλη λοιπόν εισρώφηση, κάνει συνεχώς εμέτους ο ασθενής ή είναι τέλος πάντων σε περιαρέστη κατάσταση, αυτές είναι οι ενδείξεις για να τον διασωληνώσουμε και να τον βάλουμε σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Και βέβαια, προφανώς θα δώσουμε στον άρρωστό μας βροχοδιασταλτικά, β2 διεγέρτες, λέγε με σαλβουταμόλη, και ή αλλιώς το αερολίν που έχουμε στα επίγοντα, και αντιχολινεργικά, και αντιχολινεργικά φάρμακα λοιπόν, όπως το βρωμιούχο υπερατρόπιο, λέγε με ατροβέντ ή το μπεροβέντ που τα περιέχει και τα δύο, θυμίζω, μαζί. Κορτικοστεροειδή θα δώσουμε, βεβαίως και θα δώσουμε. Θα ξεκινήσουμε στα επίγοντα με 40 μιλιγκράμμ. Γνωρίζετε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με 40 μιλιγκράμμ ανά ημέρα για 5 ημέρες. Γιατί θα δώσουμε κορτικοστεροειδή? Γιατί ξέρουμε ότι μειώνουν και τον χρόνο ανάρρωσης, βελτιώνουν την FEV1, βελτιώνουν την οξυγόνωση του ασθενή, μειώνουν τον κίνδυνο να υποτροπιάσει, μειώνουν τον κίνδυνο να αποτύχει η θεραπεία, μειώνουν, αν θέλετε, το χρόνο παραμονής του ασθενή στο νοσοκομείο. Αντιβιωτικά θα δώσουμε. Θα δώσουμε αντιβιωτικά στην περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια του Αντόνισεν, τα οποία ποια είναι? Είναι η επίταση της δύσπνοιας, η αύξηση της, επίταση της δύσπνοιας, η αύξηση του όγκου των εκκρίσεων και η ποιόδης απόχρεψη. Αν πληρούνται αυτά τα τρία ή δύο από τα τρία, αν το ένα από αυτά είναι η ποιόδης απόχρεψη ή εάν βάλουμε τον ασθενή σε μηχανικό αερισμό, μη επεμβατικό ή επεμβατικό μηχανικό αερισμό. Και για πόσο θα δώσουμε αντιβιωτικά? Για 5 με 7 ημέρες. Το ίδιο λοιπόν χρονικό διάστημα που θα δώσουμε και τα κορτικοστεροειδή. Μήπως πρέπει να καλύψουμε και για ψευδομονάδα? Σε ποιους ασθενείς θα πρέπει να καλύψουμε και με αντιψευδομοναδική αντιβιωτική αγωγή? Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν συχνές παροξύνσεις, πάνω από 2 το τελευταίο έτος, FEV1. Από μια σπυρομέτρηση που μπορεί να έχουν μαζί τους όταν ήταν σε σταθερή κατάσταση, όχι τώρα στην παρόξενση δεν έχει κανένα νόημα η σπυρομέτρηση, FEV1 κάτω από 50% ή εάν έχουν κάποια παρόξενση η οποία οδηγεί σε ανάγκη για επεμβατικό ή μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό. Πάμε λοιπόν σε άλλο περιστατικό από τα συχνά που έρχονται στα επίγοντα με δύσπνοια. Αυτή τη φορά έχουμε οξία εγκατάσταση δύσπνοιας. Οξία εγκατάσταση θωρακικού άλγους μαζί με τη δύσπνοια και ο ασθενής μπορεί να έχει ή να μην έχει ιστορικό χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας ή άσθματος. Ακροαζόμαστε λοιπόν τον ασθενή και έχει μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα αριστερά. Ελέγχουμε τη θέση της τραχείας και βλέπουμε ότι είναι μετατοπισμένη προς την αντίθετη πλευρά, προς τα δεξιά δηλαδή.
και κάνουμε επίκρουση και ακούμε την πανικό ήχο αριστερά. Κάνουμε και μία ακτινογραφία θώρακα και βλέπουμε αυτήν την εικόνα. Βουαλά, τι έχει ο άρρωστος, πνευμοθώρακα. Βλέπετε λοιπόν, και μάλιστα έχει πνευμοθώρακα υποτάσσει, διότι βλέπετε ότι το μεσοθωράκιο έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά και η τραχεία το ίδιο. Εδώ βλέπετε τον σπλαχνικό πεζοκότα, το κολόδωμα του πνεύμονα στην πραγματικότητα και βλέπετε εδώ και την ανάγκιο περιοχή και επιπέδωση εδώ του αριστερού ημιδιαφράγματος από την πίεση, από τον αέρα, από την θετική πίεση που έχει δημιουργηθεί στον πεζοκότα από τον αέρα. Και βέβαια, εάν θέλετε να πολύ πιο γρήγορα να αναγνωρίσετε τον πνευμοθώρακα πριν καλά-καλά στείλετε τον ασθενή για ακτινογραφία, αν και η κλινική εικόνα προφανώς και από την ακρόαση του αναπνευστικού συνηγορούσε από την αρχή για πνευμοθώρακα, τότε βάλτε έναν υπέρηχο πάνω στο πάσχον ημιθωράκιο και ελέγξτε να δείτε αν υπάρχει αυτό το φυσιολογικό lung sliding, το σημείο ολίσθησης, το οποίο υποδηλώνει την ολίσθηση του πνεύμονα σε σχέση με το θωρακικό τείχωμα. Αυτό, όπως θα δείτε, χάνεται εδώ όταν ο ασθενής έχει πνευμοθώρακα και, όπως βλέπετε, χρειάζεται λιγότερα από 2 λεπτά για να τον αναγνωρίσετε, όσο δηλαδή χρειάζεται για να βάλετε μπροστά το μηχάνημα του υπερήχου. Και βέβαια, τι θα κάνουμε, προφανώς, αν είναι ένας μεγάλος και δει στη δικιά μας περίπτωση τώρα ένας υποτάσσει πνευμοθώρακας, οπωσδήποτε θα βάλουμε ένα μπιλάου προκειμένου να αφαιρέσουμε τον αέρα. Πάμε σε επόμενο περιστατικό. Ένας ασθενής ο οποίος έρχεται με προοδευτική εγκατάσταση δύσπνοιας, προοδευτικά επιδεινούμενη, να το πω σωστά, προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια, εμπείρετο και ποιώδη απόχρυμψη. Τι σκεφτόμαστε σε αυτόν τον άρρωστο? Προφανώς μήπως έχει κάνει κάποια πνευμονία. Μας λέει είχα πυρετό εδώ και 3 μέρες 40 και δύσπνοια, η οποία όλο και γίνεται χειρότερη. Βγάζω και ποιώδη απόχρεψη, μας δείχνει και το πτύελο. Μάλιστα. Τι έχει σημασία εδώ πέρα? Εδώ έχει σημασία ήδη από τη διαλογή, από το τριάζ, να εφαρμόσουμε το quick sofa για να δούμε μήπως αυτός ο ασθενής με την πιθανή λίμωξη του αναπνευστικού είναι συπτικός και πρέπει να μπει αμέσως μέσα στα επίγοντα για να τον εξετάσουμε. Έτσι λοιπόν εφαρμόζουμε το quick sofa, ελέγχουμε δηλαδή την αναπνευστική του συχνότητα, τη συστολική αρτηριακή πίεση και, και την κλίμακα Γλασκόβης, το επίπεδο συνείδησης του ασθενή. Και εάν ο ασθενής έχει 2 από αυτά τα 3, δηλαδή αναπνευστική συχνότητα πάνω από 22 αναπνοές το λεπτό, συστολική αρτηριακή πίεση κάτω από 100 μιλιμέτρη της στήλης υδραργύρου ή επτώση του επίπεδου συνείδησης, αν έχει 2 από αυτά τα 3, είναι υποψήφιος να έχει όχι μόνο μία πνευμονία, αλλά και σύψη, να είναι συπτικός. Οπότε πρέπει να μπει γρήγορα μέσα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και αφού κάνουμε μία ακτινογραφία όπου δούμε αυτήν την εικόνα, για παράδειγμα, εδώ βλέπετε μία κυψελιδικού τύπου διεθήματα στο κατώτερο πνευμονικό πεδίο, και επιβεβαιώσουμε την πνευμονία, θα πρέπει να μετρήσουμε ολόκληρο το SOFA score, το οποίο είναι ένα score το οποίο μετράει ανεπάρκειες οργάνων, και θυμίζω ότι θα πρέπει να, μπορείτε να το έχετε και σε ένα application στο κινητό σας και να βάζετε τις τιμές, ποιες τιμές, το PF ratio μας ζητάει το ασθενή για να ελέγξει για αναπνευστική ανεπάρκεια, τον αριθμό των αιμοπεταλίων, τη χολεριθρίνη για να ελέγξει για υπατική ανεπάρκεια, τη μέση αρτηριακή πίεση του ασθενή και αν χρειάζεται αγκιοσυσπαστικά ή νότροπα φάρμακα να ελέγξει για κυκλοφορική ανεπάρκεια, το επίπεδο συνείδησης του ασθενή, την κλίμακα Γλασκόβης δηλαδή, και την τιμή της κρεατινίνης ή την, αν θέλετε, την διούρηση του ασθενή, τη διούρηση του ασθενή προκειμένου να ελέγξει για νεφρική ανεπάρκεια. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί θυμίζω ότι αν ο ασθενής έχει πνευμονία και SOFA score πάνω ίσο με 2, τότε δεν έχει μια απλή πνευμονία, έχει σύψη. Έχει σύψη και μάλιστα εάν χρειάζεται για να του κρατήσουμε μια μέση αρτηριακή πίεση πάνω ίσο με 65 μιλιμέτρη της στήλης υδραργύρου, χρειάζεται να του δίνουμε αγκιοσυσπαστικά και, όχι και, έχει γαλακτικό πάνω από 2 μιλιμόλ ανά λίτρο, τότε δεν έχει μια απλή πνευμονία, έχει συπτικό σοκ.
εξαιτίας της πνευμονίας. Και βέβαια, στην περίπτωση που ο ασθενής είναι συμπτικός, θα πρέπει να δράσουμε πάρα πολύ γρήγορα, να πάρουμε 2 σετ αιμοκαλλιεργιών και μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που ο άρρωστος θα μπει μέσα στην πόρτα, μέσα από την πόρτα των επιγόντων περιστατικών, να έχουμε χορηγήσει αντιβιωτική αγωγή. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο ασθενής δεν είναι συμπτικός, μπορούμε να εφαρμόσουμε το KERB 65 score ή το PSI, όποιο προτιμάτε. Το KERB 65 είναι πιο εύκολο να το θυμάται κανείς. Θυμίζω ότι το C είναι για τη σύγχυση, το U για την ουρία, το R για την αναπνευστική συχνότητα, το B για την αρτηριακή πίεση και το 65 για την ηλικία του ασθενή. Κάθε φορά που ο ασθενής έχει κάτι από αυτά που βλέπετε, παίρνει από έναν βαθμό. Έτσι λοιπόν, αν έχει σύγχυση, παίρνει ένα βαθμό. Αν η ουρία του είναι αυξημένη, παίρνει ένα βαθμό. Αν η αναπνευστική του συχνότητα είναι πάνω ίσο με 30 αναπνοές το λεπτό, παίρνει ένα βαθμό. Εάν η συστολική αρτηριακή πίεση είναι κάτω από 90 ή η διαστολική κάτω ίσο με 60, παίρνει ένα βαθμό. Και τα δύο να είναι, πάλι ένα βαθμό παίρνει. Ένα από τα δύο να ισχύει, πάλι ένα βαθμό παίρνει. Και αν η η ηλικία του είναι άνω, άνω ίσο των 65 ετών, παίρνει άλλον ένα βαθμό. Από 0 έως 5 λοιπόν. Και ανάλογα με το σκορ το οποίο θα λάβει ο άρρωστος, αποφασίζουμε και τι θα τον κάνουμε στα επίγοντα. Θα τον στείλουμε στο σπίτι του με αντιβιωτική αγωγή, θα τον βάλουμε σε μια πνευμονολογική κλινική ή θα τον πάμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και όπως βλέπετε, ασθενείς οι οποίοι έχουν σκορ από 0 έως 1 είναι χαμηλού κινδύνου και μπορούμε να τους στείλουμε στο σπίτι τους με αντιβιωτική αγωγή. Εάν έχουν σκορ 2, είναι ενδιάμεσου κινδύνου, οπότε πρέπει να τους κρατήσουν. Ενδιάμεσου κινδύνου σημαίνει περίπου 9 με 10% θνητότητα, δεν και λίγο. Πρέπει να τους κρατήσουμε οπωσδήποτε στο νοσοκομείο. Ενώ αν είναι 3 έως 5, είναι υψηλού κινδύνου, η θνητότητα δεν μπορεί να φτάσει και το 40%. Έτσι λοιπόν, αυτούς τους ασθενείς πρέπει να τους εισάγουμε, αν όχι με 3, με 4 και 5 σίγουρα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και θυμίζω ότι το KERB 65 score ισχύει για τους ανοσοεπαρκείς, όχι για ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, οι οποίοι μπορεί να επιδεινωθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και επίσης, δεν λαμβάνει υπόψη του δύο πράγματα τα οποία πρέπει να λάβετε υπόψη σας στα επίγοντα. Ένα, το οξυγόνο του ασθενή. Κανένας ασθενής με χαμηλό οξυγόνο δεν πηγαίνει στο σπίτι του. Άρα δεν διώχνω κανέναν ασθενή με υποξυγονεμία για το σπίτι του, ένα. Και δεύτερον, δεν λαμβάνει υπόψη το κοινωνικο-οικονομικό στάτους του ασθενή. Έτσι λοιπόν, αν έχω έναν ασθενή ο οποίος πιστεύω ότι δεν θα λάβει την αντιβιωτική του αγωγή στο σπίτι ή είναι ένας ηλικιωμένος ο οποίος δεν έχει φροντίδα στο σπίτι, οφείλω να τον βάλω στο νοσοκομείο. Τώρα, αν ο ασθενής, όταν θα του κάνουμε την ακτινογραφία, αυτός ο ίδιος ασθενής, δούμε αυτήν την εικόνα που τη βλέπαμε συχνά πυκνά και στους ασθενείς τα προηγούμενα χρόνια με τον COVID-19, αν δούμε αυτήν την εικόνα, θα πρέπει να σκεφτούμε το ARDS, αφού εάν βέβαια ο ασθενής πληρεί τα κριτήρια του Βερολίνου, έναρξη μέσα σε μία εβδομάδα με κάποιο γνωστό αίτιο, π.χ. εδώ την πνευμονία, αμφωτερόπλευρες, αμφωτερόπλευρα κυψελιδικού τύπου διηθήματα, αμφωτερόπλευρες βλάβες, αν θέλετε, οι οποίες δεν εξηγούνται από ατελεκτασίες, από πεζοκοτικές συλλογές, από οζίδια, και προφανώς τίποτα από αυτά δεν φαινόταν στην προηγούμενη ακτινογραφία που είδαμε. Θα πρέπει να έχουμε αποκλείσει τυχόν υπερφόρτωση με υγρά ή αριστερή καρδιακή, να οφείλεται σε αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια αυτό. Θυμίζω ότι το ARDS είναι το μη καρδιογενές πνευμονικό είδημα, άρα πρέπει να έχουμε αποκλείσει το καρδιογενές πνευμονικό είδημα. Και στη συνέχεια, σας θυμίζω, σύμφωνα με τα κριτήρια του Βερολίνου, ταξινομείται ανάλογα με το βαθμό της υποξυγονεμίας που έχει ο άρρωστος, έχοντας μια πίπη, ένα CPAP πάνω ίσο με 5 cm νερού, στις κατηγορίες ήπια, αν το PF ratio είναι 200 με 300, μέτριο ARDS αν είναι 100 με 200 και σοβαρό αν είναι κάτω από 100. Θυμίζω ότι πέρσι, φέτος δημοσιεύτηκε στο Blue Journal τα καινούργια κριτήρια, τα οποία στην πραγματικότητα χτίζουν πάνω στα κριτήρια του Βερολίνου, χτίζουν πώς, βάζοντας εκτός από το CPAP και το high flow στο παιχνίδι, όπου βλέπετε με ένα high flow πάνω ίσο με 30 λίτρα το λεπτό, καθώς και αυτό δημιουργεί θετική τελεοπνευστική πίεση που μπορεί να φτάσει τα 5 cm νερού
Εάν ο ασθενής έχει το στόμα του κλειστό, μπήκε και αυτό στο παιχνίδι, για τους ασθενείς δηλαδή, οι οποίοι δεν είναι διασωληνωμένοι και είναι στο high flow. Και επίσης, τι άλλο μπήκε στο παιχνίδι? Μπήκε στο παιχνίδι, αντί για το PF ratio κάτω από 300, μπήκε το SpO2 δια FiO2, για να μην χρειάζεται να παίρνουμε αέρια στο αίματος, και όχι μόνο, γιατί κυρίως θα θυμίζω το οξυγόνο μεταφέρεται στους ιστούς συνδεδεμένο στην αιμοσφαιρίνη και αποδίδεται έτσι στους ιστούς, και κυρίως λοιπόν ο κορεσμός μας ενδιαφέρει περισσότερο από το PaO2. Άρα λοιπόν SpO2 δια FiO2 κάτω ίσο με 315 είναι αντίστοιχο του PF ratio κάτω ίσο με 300. Και μπήκε επίσης και στο παιχνίδι, τι άλλο, μπήκε η γνώση του υπερήχου, αφού κανείς μπορεί πλέον να αναγνωρίσει την πνευμονία με τον υπέρηχο, αλλά και να αποκλείσει τυχόν η πεζοκωτική συλλογή ή η υπερφόρτωση με υγρά κτλ. Με τον υπέρηχο. Και θυμίζω ότι η πνευμονία μπορεί να είναι η συχνότερη αιτία που οδηγεί, η συχνότερη πνευμονική αιτία που οδηγεί σε ARDS, αλλά υπάρχουν και άλλα πνευμονικά αίτια, όπως είναι η εισρώθηση γαστρικού περιεχομένου, η εμβολή από αέρα, η λίπος, η εισπνοή τοξικών ουσιών, λέγεμε κοκαίνη, ο παρολίγων πνιγμός, η θλάσση του πνεύμονα, αλλά και όχι μόνο πνευμονικά αίτια, και πολλά εξωπνευμονικά αίτια μπορεί να φέρουν τον ασθενή με δύσπνοια. Και την εικόνα αυτή που είδατε στην ακτινογραφία θώρακος, με εικόνα ARDS λοιπόν, και αυτά είναι η σύψη και το συπτικό σοκ, από μόνα τους λοιπόν μπορεί να οδηγήσουν σε ARDS, μείζωνα τραύματα. Σε πολυτραυματίες λοιπόν βλέπουμε συχνά πυκνά ασθενείς με οξία παγκρεατίτιδα ή όταν γίνονται μεταγγίσεις παραγόγων αίματος που προκαλούν αυτό το transfusion related acute lung injury κλπ. Και βέβαια, εάν ο ασθενής εμφανίζει αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 1 και δει αν έχει ARDS, προφανώς γνωρίζετε ότι η χρήση του high flow σε αυτούς τους ασθενείς της συσκευής οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής έχει ισχυρή σύσταση, και αυτή είναι η οδηγία από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας σε ασθενείς με υποξεμική αναπνευστική ανεπάρκεια. Θυμίζω, οι περισσότεροι ασθενείς με υποξεμική αναπνευστική ανεπάρκεια που έρχονται στα επίγοντα έχουν πνευμονίες. Σε αυτούς τους ασθενείς λοιπόν η χρήση του high flow έχει ισχυρή σύσταση και από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας το 2020, και το 2022 ακολούθησε και η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία. Και βέβαια ο ασθενής θα πρέπει με ARDS θα πρέπει προφανώς να νοσηλευτεί σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, ιδανικά με καλό monitoring. Πάμε λοιπόν σε άλλη περίπτωση, προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια, αιμόπτυση κιόλας, μας αναφέρει κάποια αιμόφυρτα πτύελα, ό,τι θέλετε ο ασθενής, και ιστορικό βαριάς καπνιστικής συνήθειας. Κάνουμε μια ακτινογραφία θώρακα, βλέπετε αυτή την εικόνα. Βουαλά, έχουμε την διάγνωση, μια μάζα στην δεξιά πύλη προφανώς δικαιολογεί τη δύσπνοια και τα αιμόφυτα του ασθενή. Το πώς θα τη χειριστούμε νομίζω είναι γνωστό. Από εκεί και πέρα πάμε σε άλλο περιστατικό, οξία έναρξη δύσπνοιας, αιμόπτυση, οξία εγκατάσταση θωρακικού άλγους. Ο ασθενής μπορεί να έχει, μπορεί να μην έχει σημεία εν το βάθη φλεβοθρόμβωσης. Ακροαζόμαστε τον άρρωστο φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα. Κάνουμε μια ακτινογραφία θώρακα φυσιολογική. Δεν βλέπουμε τίποτα. Τι πρέπει να σκεφτούμε? Προφανώς την πνευμονική εμβολή. Και, πώς θα χειριστούμε αυτόν τον άρρωστο? Έναν άρρωστο ο οποίος έρχεται σταθερός αιμοδυναμικά στα επίγοντα και στον οποίο υποπτευόμαστε μήπως έχει πνευμονική εμβολή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όπως βλέπετε είναι να εκτιμήσουμε την κλινική πιθανότητα που έχει ο ασθενής, την κλινική πιθανότητα να έχει ο ασθενής πνευμονική εμβολή, και αυτό το κάνουμε, θυμίζω, είτε με τα Wells criteria είτε με τα αναθεωρημένα κριτήρια της Γενέβης. Θυμίζω ότι αν ο ασθενής έχει σημεία εν το βάθη φλεβοθρόμβωσης, δηλαδή ετερόπλευρο ήδημα, ερυθρότητα, θερμότητα στο κάτω άκρο, παίρνει 3 βαθμούς. Αν έχει ιστορικό εν το βάθη φλεβοθρόμβωσης ή πνευμονικής εμβολής, παίρνει 1,5 πόντο. Εάν η καρδιακή του συχνότητα είναι πάνω από 100
το λεπτό παίρνει 1,5 βαθμό. Εάν έχει πρόσφατο χειρουργείο ή είναι ακινητοποιημένος για περισσότερες από 3 ημέρες τις τελευταίες 4 εβδομάδες, 1,5 βαθμό. Εάν έχει αιμόπτυση, παίρνει 1 βαθμό. Εάν έχει ενεργό κακοήθεια, 1 βαθμό. Και αν δεν υπάρχει άλλη πιο πιθανή διάγνωση, παίρνει 3 βαθμούς και ανάλογα με τους βαθμούς που θα μαζέψει, αν είναι κάτω από 2, έχει χαμηλή κλινική πιθανότητα να έχει πνευμονική εμβολή. Μετράει την κλινική πιθανότητα να έχει πνευμονική εμβολή ο άρρωστος. Αν έχει 2 έως 6 βαθμούς, έχει ενδιάμεση πιθανότητα, ενώ αν έχει πάνω από 6, έχει υψηλή πιθανότητα να έχει πνευμονική εμβολή. Και γιατί μας χρειάζεται οπωσδήποτε το Wells score ή τα αναθεωρημένα κριτήρια της Γενέβης, δηλαδή γιατί μας χρειάζεται οπωσδήποτε να ταξινομήσουμε τον άρρωστο σε χαμηλή, ενδιάμεση ή υψηλή πιθανότητα? Γιατί μόνο στους ασθενείς με χαμηλή ή ενδιάμεση κλινική πιθανότητα θα στείλουμε D-dimers. Δεν στέλνουμε D-dimers σε ασθενείς που έχουν υψηλή κλινική πιθανότητα κατά Wells, διότι στους ασθενείς με υψηλή κλινική πιθανότητα αρνητικά D-dimers δεν αποκλείουν την πνευμονική εμβολή και μπορεί να την πατήσουμε. Άρα λοιπόν, μόνο στους ασθενείς με χαμηλή ή ενδιάμεση κλινική πιθανότητα για πνευμονική εμβολή στέλνουμε D-dimers, και αν είναι αρνητικά βεβαίως αποκλίνουν την πνευμονική εμβολή. Αν όμως είναι θετικά, πρέπει να κάνουμε υποβάλουμε τον ασθενή σε CTPA, CT πνευμονική αγκιογραφία, και εάν και αναλόγως με το αποτέλεσμα, αν η CTPA είναι θετική για πνευμονική εμβολή, δίνουμε θεραπεία. Αν είναι αρνητική, δεν δίνουμε θεραπεία. Στους ασθενείς με υψηλή κλινική πιθανότητα κατά Wells να έχουν πνευμονική εμβολή, δεν στέλνουμε την dimer, όπως είπαμε. Πάμε κατευθείαν στον αξονικό, κατευθείαν CTPA. CTPA είναι το gold standard για την διάγνωση της πνευμονικής εμβολής. Αν λοιπόν η CTPA είναι αρνητική, ψάξτε για άλλη αιτία, διερευνήστε περαιτέρω τον άρρωστο ή διερευνήστε περαιτέρω τον άρρωστο. Αν είναι επιβεβαιωθεί η πνευμονική εμβολή, δίνουμε θεραπεία. Και στη συνέχεια, αυτό που έχει μεγάλη σημασία και στα επίγοντα, αλλά και για τους συγγενείς του ασθενούς, είναι τι πρόγνωση έχει ο ασθενής. Τι πιθανότητα, να σας το πω διαφορετικά, έχει ο ασθενής να πεθάνει στις επόμενες 30 ημέρες. Και αυτό είναι χρήσιμη πληροφορία και για μας, για να αποφασίσουμε πού θα βάλουμε τον ασθενή. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να μετρήσουμε το PESI score, και προφανώς δεν μπορεί κανείς να το θυμάται αυτό απ' έξω, αλλά μπορεί να το έχει σε ένα application στο κινητό του σήμερα ή σε ένα πινακάκι στο γραφείο του. Οπότε μετράει το PESI score, το οποίο είναι το Pulmonary Embolism Severity Index score. Βλέπετε ότι εξετάζει αν η ηλικία είναι άνω των 80 ετών, αν το φύλο είναι αντρικό, αν πρόκειται για RN, ασθενή, αν έχει ενεργό κακοήθεια, αν έχει καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνιες πνευμονοπάθειες, κάποια χρόνια πνευμονοπάθεια ο ασθενής, αν έχει καρδιακή συχνότητα πάνω ίσο με 110 σφίξεις το λεπτό, εάν έχει παλμούς το λεπτό, εάν έχει συστολική αρτηριακή πίεση κάτω από 100 μιλιμέτρη στήλης θυραργύρου, αναπνευστική συχνότητα πάνω ίσο με 30 αναπνοές το λεπτό, θερμοκρασία κάτω από 36, πτώση επίπεδου συνείδησης, της κλίμακας Λασκόβης δηλαδή, κορεσμό κάτω από 90%. Και ανάλογα με το τι έχει ο άρρωστος, τον βαθμολογούμε. Τι μας νοιάζει εμάς? Μας νοιάζει εάν μαζέψει πάνω από 86 πόντους. Αυτό μας νοιάζει. Αν πάρει πάνω από 86 πόντους, ταξινομείται, που σημαίνει ότι ταξινομείται σε κατηγορία 3 ή παραπάνω, μας νοιάζει αυτό και το κρατάμε. Κρατήστε το και θα το δούμε παρακάτω. Θα πρέπει να κάνουμε έναν υπέρηχο καρδιάς και να δούμε εάν οι δεξιές καρδιακές κοιλότητες υποφέρουν, όπως βλέπετε σε αυτήν την εικόνα. Εδώ είναι η δεξιά κοιλία, όπου βλέπετε ότι ακριβώς επειδή οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες στις δεξιές καρδιακές κοιλότητες, είναι οι δεξιές καρδιακές κοιλότητες και η δεξιά κοιλία, βλέπετε χαρακτηριστικά, είναι μεγαλύτερη από την αριστερή, ενώ φυσιολογικά συμβαίνει το αντίθετο. Βλέπετε επίσης και τη μετατόπιση, την επιπέδωση για την ακρίβεια εδώ πέρα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, το οποίο φυσιολογικά γέρνει προς τα δεξιά, καθώς οι πιέσεις στις αριστερές καρδιακές κοιλότητες είναι
μεγαλύτερες από τις της δεξιές και βέβαια θα πρέπει να στείλετε και τροπονίνη και μετά με αυτές τις πληροφορίες ταξινομείτε την βαρύτητα του ασθενή με πνευμονική εμβολή στις παρακάτω κατηγορίες. Εάν έχει πέσει σκορ, βλέπετε, κλάση 3 έως 5, δηλαδή αν έχει πέσει συνολική βαθμολογία πάνω από 86, έχει από τον υπέρηχο στρεσαρισμένες τις δεξιές καρδιακές κοιλότητες όπως δείξαμε και θετική τροπονίνη και τα δύο και πέσει σκορ θετικό, τότε είναι ενδιάμεσης προς υψηλής, ενδιάμεσης προς υψηλού κινδύνου, γιατί πράγμα, για να πεθάνει τις επόμενες 30 μέρες, αυτό μετράει, ενδιάμεσου προς υψηλού κινδύνου, εάν έχει από την άλλη μεριά πέσει σκορ πάνω από 86, αλλά ένα από τα δύο ή στρεσαρισμένες τις δεξιές στον υπέρηχο, αλλά φυσιολογική τροπονίνη ή τα ανάποδο, ανεβασμένη τροπονίνη, αλλά καλό υπέρηχο καρδιάς, τότε ταξινομείται ως ενδιάμεσου προς χαμηλού κινδύνου. Ενώ αν το πέσει σκορ είναι κάτω από 86, τελειώσαμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο, είναι χαμηλού κινδύνου άρρωστος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε ούτε υπέρηχο, ούτε να στείλουμε τροπονίνη αν το πέσει σκορ είναι κάτω από 86. Και γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί το ταξινομούμε, για να ξέρουμε και πού θα βάλουμε τον άρρωστο από τα επίγοντα. Γιατί αν ο ασθενής είναι χαμηλού κινδύνου, όπως βλέπετε, μπορεί να πάει και σπίτι του, με αντιπικτική αγωγή. Άρα λοιπόν μπορούμε να σκεφτούμε και πολύ γρήγορα, αν δεν τον στείλουμε κατευθείαν σπίτι, να σκεφτούμε πολύ γρήγορα σε 1-2 μέρες να τον στείλουμε σπίτι. Εάν είναι ενδιάμεσου προς χαμηλού κινδύνου, θα πρέπει να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, ενώ εάν είναι σε μια πνευμονολογική κλινική, για παράδειγμα, ενώ εάν είναι ενδιάμεσου προς υψηλού κινδύνου, τότε θα πρέπει να μπει σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Χρειάζεται στενό monitoring. Ο ασθενής ο οποίος έχει πέσει σκορ υψηλό, πάνω από 86, έχει τις δεξιές καρδιακές κοιλότητες να υποφέρουν και έχει αυξημένη τροπονίνη. Αυτός ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει αιμοδυναμικά ασταθής και εκεί προφανώς τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Οπότε ο άρρωστος αυτός χρειάζεται μονάδα αυξημένης φροντίδας για στενό monitoring. Πάμε σε επόμενο περιστατικό. Ασθενή ο οποίος έρχεται με οξία ή προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια, ό,τι θέλετε, και έχει αυτήν εδώ πέρα την τριάδα, δηλαδή έχει από το ABCD approach που κάνετε, βρίσκεται ότι έχει υπόταση, διατεταμένες σφαγίτιδες και έχει και βήθιους καρδιακούς τόνους. Θυμίζω αυτή είναι η τριάδα του Beck και πρέπει να σκεφτώ τι καρδιακό επιπομματισμό. Έτσι λοιπόν, στο ηλεκτροκαρδιογράφημα που, αν δω και στο ηλεκτροκαρδιογράφημα που θα κάνω, χαμηλά δυναμικά, όπως εδώ, και την ηλεκτρική εναλλαγή που βλέπετε, βλέπετε εδώ πέρα το R πώς είναι μεγάλο, βλέπετε εδώ πώς μειώνεται, εδώ ξανά είναι μεγάλο, ξαναμειώνεται, ξανά είναι μεγάλο, ξαναμειώνεται αυτή την ηλεκτρική εναλλαγή στα R. Και βέβαια δείτε αυτήν την εικόνα στην ακτινογραφία θώρακα, εικόνα δίκην γιαουρτοσακούλας όπως περιγράφουν τα παλιότερα συγγράμματα, και κάνετε έναν υπέρηχο, τι θα δείτε, δείτε την καρδιά να κολυμπάει μέσα σε υγρό όπως βλέπετε εδώ, ή βλέπετε και μπορεί να βλέπετε και τα τυχώματα της δεξιάς κοιλίας να συγκλίνουν πλήρως κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου, τότε προφανώς ο ασθενής σας έχει καρδιακό υποπομματισμό και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κατευθυνόμενα με υπέρηχο να αφαιρέσουμε το περικαρδιακό υγρό. Κάπως έτσι υποφέρει η καρδιά εκείνη την ώρα, κάπως έτσι οι πιέσεις μέσα στις καρδιακές κοιλότητες είναι πάρα πολύ αυξημένες, προφανώς μειώνεται η φλεβική επιστροφή. Βλέπετε εδώ πέρα, αν ελέγξουμε με υπέρηχο την κάτω κύλη φλέβα, θα τη βρούμε διατεταμένη, και αυτό είναι που χρειάζεται ο ασθενής σας, να παροχετεύσετε γρήγορα το υγρό πριν πέσει σε ανακοπή, γιατί θυμίζω ότι αποτελεί περί αρέστ κατάσταση. Αν από την άλλη μεριά ο ασθενής έρθει με προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια και επειδή τώρα είναι και απόκριες, φάει και λίγο παραπάνω, βάλει και λίγο παραπάνω αλάτι στη διατροφή του, έχει και ιστορικό στεφανιάς νόσου, αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας, τον ακούτε, έχει υγρούς ρόγχους άμφο,
μη μουσικούς αν θέλετε, και έχει αυτήν την εικόνα στην ακτινογραφία θώρακα, όπου αν θέλετε να την αναλύσουμε αυτό θα δούμε, δηλαδή αναστροφή της αγγείωσης, αυξημένο καρδιοθωρακικό δείκτη, γραμμές εδώ τύπου Kerley, Β ή αν δείτε λοιπόν αυτήν την εικόνα με κυψελιδικού τύπου διηθήματα που ξεκινάνε από τις πύλες και επεκτείνονται προς την περιφέρεια με την εικόνα αυτή το butterfly που λέμε, τότε προφανώς ο ασθενής έχει καρδιογενές πνευμονικό είδημα και αυτή είναι η αιτία της δύσπνοιας, συχνή αιτία δύσπνοιας λοιπόν στα επίγοντα. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό. Αυτό θα σας δώσει άμεση λύση. Μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, CPAP ή BiPAP, ένα CPAP είναι αρκετό. Και βέβαια αυτά που οι περισσότεροι γνωρίζετε, διουρητικά, φουροσεμίδη, νητρόδι, μπορεί να χρειαστεί να δώσετε και ινότροπα, όπως δοβουταμίνη. Σε βαριές περιπτώσεις που η συντηρητική αντιμετώπιση δεν καταφέρνει να βελτιώσει τον άρρωστο, μπορεί να χρειαστεί ακόμα και αιμοκάθαρση. Άλλος άρρωστος με οξία εγκατάσταση, οξία έναρξη δύσπνοιας και οξία έναρξη θωρακικού άλγους, το οποίο αντανακλά στον αριστερό ώμο ή το αριστερό χέρι, προφανώς θα πρέπει να σκεφτείτε, και αν δείτε, προφανώς θα πρέπει να σκεφτείτε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο ασθενής μπορεί να έρθει με την ίδια ακτινολογική εικόνα, δηλαδή να εμφανίζει καρδιογενές πνευμονικό είδημα, τα ίδια που συζητήσαμε πριν, αλλά η διαφορά είναι ότι αυτό στο ηλεκτροκαρδιογράφημά του θα έχει ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα υπερεμφράγματος του μυοκαρδίου, όπως βλέπετε εδώ, ανάσπαση του ST στη V1, V2, V3 κλπ. Εικόνα κατόπτρου εδώ στη 2-3 κλπ. Και βέβαια, εάν στείλετε τροπονίνη, αυτή θα τη βρείτε αυξημένη, ιδιαίτερα αυξημένη, στους ασθενείς με στέμι, έμφραγμα του μυοκαρδίου. Έμφραγμα του μυοκαρδίου, δηλαδή με ανάσπαση του S4 και αυτό που είδαμε νωρίτερα. Τι θα κάνουμε, θα το συζητήσουμε στο επόμενο μάθημα για το θωρακικό άλγος, γιατί προφανώς και εκεί θα συναντήσουμε το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Πάμε παρακάτω. Οξία έναρξη δύσπνοιας και αίσθημα παλμών. Σε έναν ασθενή που έρχεται στα επίγοντα, λέει: έχω δύσπνοια, ξεκίνησε πριν 30 λεπτά και αισθάνομαι και ένα πετάρισμα στο στήθος μου, σαν να πάει η καρδιά μου να βγει προς τα έξω. Κάνουμε εμείς το ABCDE approach και στο ηλεκτροκαρδιογράφημα βλέπουμε αυτήν την εικόνα, όπου βλέπετε ότι είναι τα R είναι απολύτως ρυθμικά, η συχνότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρόκειται για μια υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ελέγξουμε την πίεση του ασθενή, να δούμε λοιπόν αν είναι αιμοδυναμικά σταθερός ή όχι, και δεν μας νοιάζει να διαγνώσουμε εκείνη την ώρα τι είδους αριθμία έχει ο άρρωστος, αν αυτή είναι μια υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, είναι μια κοιλιακή ταχυκαρδία. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου εκείνη την ώρα να διαγνώσουμε τι αριθμία έχει ο άρρωστος. Εάν έχει μια τέτοια ταχυαριθμία και έχει σημεία καρδιογενούς πνευμονικού ειδήματος, όπως είχαν οι προηγούμενοι ασθενείς, ή έχει σημεία οξίας συστικής υποάρδρευσης, σοκ δηλαδή, ή μεταξύ των οποίων είναι και χαμηλή πίεση, ή έχει εμφανίσει και συγκοπτικό επεισόδιο άρρωστος, τότε θεωρείται ασταθής, όπως βλέπετε, και δεν έχουμε καθόλου χρόνο να βάλουμε φάρμακα. Θα πρέπει να κάνουμε κατευθείαν συγχρονισμένη καρδιομετατροπή, να δώσουμε δηλαδή λίγο 1-2,5 μιλιγκράμμ μηδαζολάμης στον άρρωστο, λίγο μέθη, και όπως τον έχουμε στο monitor, δώσουμε ρεύμα, αφού πρώτα πατήσουμε το κουμπί synchronized, το sync αυτό που βλέπετε πάνω στον απεινιδιστή, το οποίο τι κάνει, μαρκάρει τα R. Βλέπετε αυτά εδώ πέρα τα βελάκια τα οποία δείχνει πάνω στα R, αναγνωρίζει τα R, και όταν θα πατήσετε τα paddles για να δώσετε ρεύμα στον ασθενή, θα δώσει το ρεύμα πάνω σε αυτά πάνω στο έπαρμα R, γιατί αν δεν το πατήσετε και για κακή σας τύχη δώσει το ρεύμα πάνω στο έπαρμα TAF, θα γίνει αυτό που λέμε φαινόμενο R on T και ο ασθενής σας δυστυχώς θα πέσει σε ανακοπή και για την ακρίβεια σε κοιλιακή μαρμαρική. Άρα λοιπόν, να θυμηθείτε σε αυτή την περίπτωση, gel κάτω από τη δεξιά κλίδα και κάτω από την αριστερή μασχάλη, εκεί που θα τοποθετήσουμε τα paddles του απεινιδιστή. Joule, ξεκινήστε με 120 joule, είναι αρκετά για συγχρονισμένη καρδιομετατροπή σε διφασικό απεινιδιστή, και paddles, μην ξεχάσετε το synchronized και δώστε ρεύμα, θα φτιάξει πάρα πολύ γρήγορα.
αν στο εντωμεταξύ καθυστερεί να έρθει ο απεινιδιστής για οποιοδήποτε λόγο και έχει την υπερκοιλιακή ταχυκαρδία που είχε προηγουμένως ο ασθενής, μπορείτε μέχρι να δώσετε το ρεύμα να χορηγήσετε αμοιοδαρώνη, το γνωστό αντενοκόρ, το οποίο είναι φάρμακο εκλογής για την υπερκοιλιακή όμως ταχυκαρδία, την SVT, αυτή που είδαμε εμείς νωρίτερα, όχι για άλλες. Λοιπόν, βέβαια με δύσπνοια στα επίγοντα δεν έρχονται μόνο παθολογικοί ασθενείς, έρχονται και πολλοί τραυματίες με δύσπνοια. Π.χ. αυτός όπου στην ακτινογραφία του βλέπουμε μια σπασμένη πλευρά και βέβαια τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα χειρότερα, π.χ. κάπως έτσι, όπου βλέπουμε πολλές σπασμένες πλευρές, συνεχόμενες πλευρές σπασμένες και μάλιστα όχι μόνο σε ένα σημείο, αλλά κάθε μία είναι σπασμένη σε δύο σημεία όπως βλέπετε, και αυτό προφανώς θα προκαλέσει αυτό που λέμε flail chest, ασταθή θώρακα δηλαδή, όπου τι συμβαίνει, αυτό που συμβαίνει είναι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα το οποίο όπως βλέπετε έχει ανεξαρτητοποιηθεί από τον υπόλοιπο θώρακα κατά την εισπνοή να εισέρχεται προς τα μέσα, ενώ κατά την εκπνοή να εξέρχεται προς τα έξω, και βέβαια αυτό προκαλεί διαταραχή στον αερισμό του ασθενή και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αερίσουμε τον άρρωστο και το πιθανότερο είναι ο ασθενής να χρειαστεί μηχανικό αερισμό. Οπωσδήποτε θα πρέπει να δώσουμε αναλγητικά σε αυτόν τον άρρωστο και επίσης θα πρέπει να ελέγξουμε για τυχόν πνευμοθώρακα, γιατί αν βάλετε σε μηχανικό αερισμό έναν άρρωστο που, με ασταθή θώρακα ο οποίος έχει και πνευμοθώρακα, πάρα πολύ γρήγορα, σε ελάχιστο χρόνο θα κάνει πνευμοθώρακα υποτάσει. Άρα λοιπόν αν έχει πνευμοθώρακα φροντίστε να έχει προηγηθεί η τοποθέτηση ενός θωρακοσωλήνα πριν το βάλετε σε μηχανικό αερισμό. Από την άλλη μεριά, αν ο πολυτραυματίας έρθει με αυτήν την εικόνα στην ακτινογραφία θώρακα, τι θα υποπτευθούμε, ότι πιθανά εδώ πέρα υπάρχει αίμα, θα σκεφτούμε αιμοθώρακα. Αν τυχόν το παραγετήσετε και βγάλετε αίμα για να το βαφτίσετε πνευμοθώρακα, θυμίζω ότι θα πρέπει ο αιματοκρίτης του υγρού να είναι πάνω από το 50% του αιματοκρίτη του αίματος του ασθενή. Βέβαια ο ασθενής μπορεί να έχει χαμηλή πίεση, θα έχει μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα στην πάσχουσα πλευρά και βέβαια αμβλύτητα κατά την επίκρουση σε αντίθεση με τον ασθενή με τον πνευμοθώρακα που είχε τυμπανικό ήχο. Και τι πρέπει να κάνετε, βάλτε δύο μεγάλους φλεβοκαθητήρες στον άρρωστο γιατί πιθανά να χρειαστεί να του χορηγήσετε μεγάλη ποσότητα υγρών και παραγόγων αίματος και οπωσδήποτε τοποθετήστε ένα θώρακο σωλήνα προκειμένου να παροχετεύσετε το αίμα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το αίμα αυτό να μείνει μέσα. Και πότε θα σκεφτώ να επικοινωνήσω με τους θωρακοχειρουργούς για να στείλω τον ασθενή για θώρακο τομή, εάν ο ασθενής με το που θα βάλω τον πυλάο βγάλει παραπάνω από 1,5 λίτρο αίμα, κατευθείαν τηλέφωνο για να πάει για χειρουργείο, για θώρακο τομή. Ή εάν στις πρώτες 4 ώρες μου βγάζει πάνω από 200 ml την ώρα. Άρα το μετράω κάθε ώρα και βγάζει πάνω από 200 ml, επίσης είναι ένδειξη να πάει για θώρακο τομή προκειμένου να βρεθεί η αιτία της αιμορραγίας και να την σταματήσουν θωρακοχειρουργικά. Και ένα ακόμα πράγμα το οποίο θα πρέπει να ελέγξω οπωσδήποτε σε ασθενή πολυτραυματία που έρχεται με δύσπνοια είναι την ύπαρξη, όπως βλέπετε εδώ, αυτής της διαυγαστικής λωρίδας στην ακτινογραφία θώρακα και εδώ βλέπετε πώς μοιάζει στην αξονική, ένα πνεύμο μεσοθωράκιο. Το οποίο πνεύμο μεσοθωράκιο το φοβάμαι πάρα πολύ, συγγνώμη, γιατί μπορεί να μου συνθλίψει, να μου πιέσει και να μου φράξει, να κλείσει την άνω και κάτω κύλη φλέβα που θυμίζω ότι έχουν μικρές πιέσεις και μπορεί να τις συνθλίψει εύκολα και να μειώσει τη φλεβική επιστροφή, να πέσει η καρδιακή παροχή και ο ασθενής να πέσει σε ανακοπή. Και άλλη περίπτωση είναι αν δω αυτές εδώ πέρα τις βλάβες που βλέπετε στην ακτινογραφία αυτή θώρακα σε ένα πολυτραυματία, οπωσδήποτε θα πρέπει να σκεφτώ τις θλάσεις του πνεύμονα σε ένα πολυτραυματία, θλάσεις πνεύμονα οι οποίες θυμίζω ότι μπορεί τις επόμενες ημέρες να εξελιχθούν σε ένα ωραιότατο ARDS. Κλείνοντας για τη δύσπνοια,
Να βλέπετε εδώ πέρα ότι δύο ακόμα, βλέπετε εδώ δύο ακόμα αιτίες δύσπνοιας, δηλητηρίαση όπου, από οργανοφωσφορικά, όπου θυμίζω ότι το αντίδοτο είναι η ατροπίνη ή η πραλιδοξίμη, και δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα, συγγνώμη, το οποίο είναι άοσμο, δεν το βλέπω, δεν το ακούω, και θα πρέπει να το υποπτευθώ σε ασθενείς οι οποίοι έρχονται από, και έχουν εισπνεύσει καπνό, και αυτό προκαλεί δύσπνοια. Και θυμίζω ότι το οξύμετρο δεν μπορεί να αναγνωρίσει την καρβοξυαιμοσφαιρίνη ή να διακρίνει μάλλον την καρβοξυαιμοσφαιρίνη από την οξυαιμοσφαιρίνη. Πρέπει να πάρω αέρια, μπορεί να μου δείχνει λοιπόν ψευδώς καλό κορεσμό, πρέπει να πάρω αέρια αίματος και να δω και την καρβοξυαιμοσφαιρίνη εκεί. Και προφανώς αυτό πρέπει να κάνω, να βάλω τον άρρωστό μου σε 100% οξυγόνο, αν έχω και υπερβαρικό οξυγόνο ακόμα καλύτερα. Αυτά για την δύσπνοια, ήταν το μεγαλύτερο από αυτά τα κεφάλαια που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Δεν ξέρω, κύριε Γουργουλιάνη, νομίζω ότι έχουμε... Νομίζω, Γιάννη, είμαστε καλά στο χρόνο, δηλαδή... Είμαστε καλά. Ναι, ναι, μπορείτε να προχωρήσετε. Υπάρχει χρόνος και θα περιμένει η κυρία Πουλάκου. Μπορείτε να προχωρήσετε. Ωραία. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν... 7 παρά 5 ακόμα. Έχουμε τουλάχιστον 25 λεπτά. Ναι. Φτάνουμε και δεν φτάνουμε για 2 ακόμα. Μπορεί να κλέψουμε και λίγο χρόνο από την επόμενη συνάδελφο. Δεν θέλω, αλλά θα προσπαθήσω να πάμε όσο πιο γρήγορα. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε τώρα για το θωρακικό άλγος. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βλέπετε, πείτε μου μόνο ότι βλέπετε τα slides. Βλέπετε ναι, τα slides. Εντάξει, ναι, τα βλέπω. Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, διαχείριση ασθενή με απειλητικό για τη ζωή θωρακικό άλγος. Βλέπετε ότι το θωρακικό άλγος αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία για την οποία οι ασθενείς προσέρχονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Δεν θα συζητήσουμε προφανώς και δεν γίνεται να συζητήσουμε όλα τα αίτια του που κάνουν απειλητικό για τη ζωή, που κάνουν μάλλον θωρακικό άλγος γενικά. Θα συζητήσουμε όμως πια τις απειλητικές για τη ζωή αιτίες θωρακικού άλγους, που είναι αυτές οι τέσσερις που βλέπετε εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη. Προφανώς, ABCD approach ξανά σε όλους τους ασθενείς, δεν αλλάζει τίποτα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη αιτία θωρακικού άλγους που μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Είναι τα οξέα στεφανία σύνδρομα. Βλέπετε λοιπόν ότι, πότε θα πω τα οξέα στεφανία σύνδρομα, ποια είναι? Είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ΕΣΤΕ, το STEMI, έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ΕΣΤΕ, το non-STEMI, και η ασταθή στη θάγχη. Αυτά είναι τα οξέα στεφανία σύνδρομα. Για να διαγνώσω το έμφραγμα του μυοκαρδίου, θα πρέπει ο ασθενής να έχει συμβατά συμπτώματα, ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις συμβατές και αυξημένους τους καρδιακούς βιοδείκτες. Τα συμπτώματα τα ξέρετε νομίζω οι περισσότεροι. Μιλάμε για θωρακικό άλγος το οποίο επιμένει πάνω από 10 λεπτά, δεν υφίεται με υπογλώσσια, δυσκία νητροδών, πόνος ο οποίος μπορεί να περιγράφεται ως συσφυκτικός, πόνος που μπορεί να περιγράφεται ως αίσθημα βάρους ή ως διαξυφιστικός, μπορεί να αντανακλά στο λαιμό, στην κάτω γνάθο, στο επιγάστριο, στους ώμους και δει στον αριστερό ώμο, στο αριστερό χέρι, και μπορεί να συνοδεύεται από δύσπνοια, όπως βλέπετε, μπορεί να συνοδεύεται από εφίδρωση, από ναυτία, από ζάλι, από εμέτους. Μην ξεχνάτε ότι οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και οι σαχαροδιαβητικοί ασθενείς μπορεί να μην έχουν, να μην εμφανίσουν πόνο, να εμφανίσουν αυτό που ονομάζουμε βουβό έμφραγμα. Και κάπως έτσι λοιπόν μας δείχνουν το σημείο του άλγους οι ασθενείς. Αυτό είναι το Levine sign, πολύ χαρακτηριστικό, θέλοντας να δείξουν το συσφυκτικό τύπο του άλγους, αλλά και αυτό είναι χαρακτηριστικό των οξέων στεφανίων, ή ακόμα και το να πιάνουν το αριστερό τους βραχίωνα, και σε αντίθεση βέβαια με αυτό εδώ πέρα στο D, το τελευταίο που βλέπετε, να δείχνουν το σημείο του άλγους με το δάχτυλο, το οποίο μας απομακρύνει από τα οξέα στεφανία σύνδρομα. Και αν θέλετε πολύ σύντομα να πούμε τη διαφορά ανάμεσα στο STEMI και το non-STEMI και την ασταθή στη θάγχη, είναι ότι στο STEMI βλέπετε ότι ο θρόμβος που δημιουργείται όταν γίνεται ρήξη μιας αθυρωματικής πλάκας φράσει πλήρως τον αυλό του στεφανιαίου αγκίου, σε αντίθεση με το non-STEMI και την ασταθή στη θάγχη που δεν φράσει πλήρως τον αυλό του αγκίου. Ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις, έτσι είναι το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα, να πως είναι όταν έχουμε STEMI. Βλέπετε αυτή την ανάσπαση εδώ του ΕΣΤΕ,
Και όταν έχουμε non-STEMI ή ασταθή στη θάχη, βλέπετε ποια είναι τι βλέπω στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, ή κατάσπαση του ΕΣΤΕ ή ανεστραμμένα ΤΕ. Αυτά είναι τα πιο συχνότερα ευρήματα. Σχετικά με την τροπονίνη, θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και την high sensitivity τροπονίνη. Η τροπονίνη, ξέραμε μέχρι τώρα ότι στις 6 ώρες αυξάνεται. Η κλασική τροπονίνη αυξανόταν στις 6 ώρες. Τώρα ξέρουμε ότι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη high sensitivity τροπονίνη από τις 3 ώρες και αυτό βοηθάει ώστε και να αναγνωρίσουμε τα οξέα στεφανία νωρίτερα, αλλά και να αποκλείσουμε τα οξέα στεφανία νωρίτερα στα επίγοντα. Και εδώ βλέπετε ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν προφανώς χαρακτηριστικά ευρήματα υπερεμφράγματος, ανάσπαση του ΕΣΤΕ και θετική τροπονίνη έχουν στέμι, τελειώσαμε. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά ευρήματα οξέως στεφανιών συνδρόμου, αλλά έχουν μη ειδικά ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα, λέγεμε κατάσπαση του ΕΣΤΕ ή ανεστραμμένα ΤΕ, πώς θα καταλάβω αν έχουν non-STEMI ή ασταθή στη θάχη? Από την τροπονίνη. Αν έχουν θετική τροπονίνη, έχουν non-STEMI. Εάν η τροπονίνη είναι αρνητική, έχουν ασταθή στη θάχη. Όμως θα πρέπει να κρατήσω τους αρρώστους για αρκετή ώρα, ώστε να την ελέγξω ξανά για να δω μήπως αυξηθεί η τροπονίνη. Και αν έχουν STEMI, τι θα πρέπει να κάνω? Προφανώς, όπως βλέπετε, θα πρέπει να διορθώσω το οξυγόνο τους. Πότε το διορθώνω? Όταν είναι κάτω από 90%. Αν είναι πάνω από 90%, δεν χρειάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες να το διορθώσω. Θυμίζω ότι θα πρέπει να δώσω ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη 600 mg δόση εφόδου, υπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, βίτα blockers, λέγεμε ατενολόλη, υψηλή δόση στατίνης, και βέβαια ο ασθενής θα πρέπει να πάει είτε για θρομβόληση είτε για πρωτογενή αγκιοπλαστική. Πότε θα διαλέξω το ένα, πότε το άλλο? Προφανώς και προτιμώ εάν στο κέντρο που είμαι υπάρχει πρωτογενής αγκιοπλαστική, ο ασθενής να κάνει πρωτογενή αγκιοπλαστική. Θα πρέπει, όπως βλέπετε, μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά στα επίγοντα να έχω διαγνώσει το STEMI και σε λιγότερο από 60 λεπτά να έχει γίνει επανεμάτωση. Ενώ εάν το ασθενοφόρο πάει να πάρει τον άρρωστο από το σπίτι του και το διαγνώσω εκεί, μέσα σε μια κινητή μονάδα, για παράδειγμα του ΕΚΑΒ, ή εάν πάω σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει εργαστήριο για πρωτογενή αγκιοπλαστική, τότε θα στείλω τον άρρωστο σε άλλο νοσοκομείο, σε νοσοκομείο που να γίνεται πρωτογενής αγκιοπλαστική, εάν μπορώ, να τον φτάσω εκεί σε λιγότερο από 2 ώρες. Αν μέσα σε 2 ώρες μπορεί να πάει σε νοσοκομείο που γίνεται πρωτογενής αγκιοπλαστική, πάει, και σε λιγότερο από 90 λεπτά θα πρέπει να γίνει επανεμάτωση. Αν από την άλλη μεριά θέλω πάνω από 2 ώρες για να τον πάω, δεν τον πάω, τι κάνω? Θρομβόληση, σε λιγότερο βέβαια από 10 λεπτά θα πρέπει να την έχω χορηγήσει. Θυμίζω ότι όσο time is myocardium, άρα λοιπόν όσο χάνουμε χρόνο χάνεται και μυοκάρδιο. Και εδώ είναι οι αντενδείξεις για την θρομβόληση, ίδιες με αυτές που χρησιμοποιώ στην πνευμονική εμβολή. Νομίζω ότι είναι στους περισσότερους, αν όχι σε όλους, γνωστές. Και εδώ βλέπετε πώς χειρίζομαι την υψηλή, την high sensitivity τροπονίνη. Θα πρέπει να γνωρίζω ποια από όλες αυτές τις high sensitivity τροπονίνες χρησιμοποιώ. Άρα λοιπόν, αν χρησιμοποιώ την πρώτη, για κοιτάξτε πώς μπορώ να αποκλείσω το έμφραγμα του το non-STEMI, γιατί εκεί είναι που πρέπει να κρατήσω αρκετό χρόνο τον ασθενή μου στα επίγοντα για να τον ελέγξω ξανά και ξανά. Αν τη στιγμή που έρχεται στο χρόνο 0 η τροπονίνη του είναι κάτω από το A, δηλαδή εδώ κάτω από 5 νανογραμμάρια ανά λίτρο, το αποκλείω. Αν όμως είναι στο χρόνο 0 κάτω από 12 και στη μία ώρα, έχει μειωθεί κατά 3, τότε μπορώ να το αποκλείσω. Από την άλλη μεριά, εάν στο χρόνο 0 είναι πάνω από 52, τότε αυτό επιβεβαιώνει το non-STEMI. Επιβεβαιώνει ότι ο ασθενής δεν έχει ασταθεί στη θάχη και έχει non-STEMI, γιατί έχει θετική τροπονίνη. Ή εάν στη μία ώρα δω μία αύξηση από το baseline που είχε ο ασθενής κατά 5. Αυτά μου επιβεβαιώνουν το non-STEMI. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα χρειαστεί να μείνω άρρωστος να τον παρακολουθήσω. Και πού πρέπει να νοσηλευτεί ο άρρωστος? Να παραμείνει δηλαδή, πού πρέπει να παραμείνει στα επίγοντα όσο εγώ στέλνω ξανά και ξανά τροπονίνη? Προφανώς υπό συνεχές monitoring, άρα λοιπόν πιθανά σε μια αίθουσα αναζωογόνησης. Και ποια είναι η θεραπεία για την ασταθή στη θάχη και το non-STEMI?
Δείτε, πολλά είναι παρόμοια με αυτά που είδαμε πριν, δηλαδή πάλι εδώ θα δώσω ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη, εδώ 300 ή 600 μιλιγκράμμ δόση εφόδου, ό,τι θέλετε, υπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, βίτα μπλόκερ, ατενολόλι, νητρόδι για τον πόνο τα δίνω τα νητρόδι θυμίζω, και υψηλή δόση στατίνης, και στο στέμι τα έδωσα όλα αυτά θυμίζω. Τα νητρόδι προσοχή μόνο στο στέμι που, είναι, που οφείλεται σε κατώτερο έμφραγμα, εκεί απαγορεύεται, δεν τα δίνω. Και κάνω στεφανιογραφία μέσα σε 72 ώρες στο στέμι. Αυτή είναι η οδηγία. Άλλη αιτία θωρακικού άλγους απειλητικού για τη ζωή στα επίγοντα είναι η πνευμονική εμβολή. Ποια πνευμονική εμβολή? Πνευμονική εμβολή υψηλού κινδύνου. Η high risk λοιπόν πνευμονική εμβολή, και πότε την ονομάζω high risk? Όταν ο ασθενής δεν είναι αιμοδυναμικά σταθερός σαν τον προηγούμενο που είδαμε με πνευμονική εμβολή, αλλά αιμοδυναμικά αστατής, δηλαδή είναι σε σοκ ή έχει υπόταση. Άρα έχει σημεία οξείας συστικής υποάρδευσης ή υπόταση. Και υπόταση την ορίζω ως συστολική αρτηριακή πίεση κάτω από 90 μιλιμέτρη της σιδηραργύρου, η πτώση της συστολικής αρτηριακής πίεσης πάνω από 40 μιλιμέτρη στήριξη σιδηραργύρου από το baseline του ασθενή που κρατάει πάνω από 15 λεπτά. Και δεν οφείλεται στην έναρξη μιας νέας αρρυθμίας. Πολύ συχνά αυτοί οι ασθενείς μπορεί να κάνουν RBBB, συγγνώμη, κολπική μαρμαριγή, υπογεμία ή σύψη. Να μην οφείλεται σε υπογεμία δηλαδή ή σύψη. Τι πρέπει να κάνω σε αυτόν τον ασθενή? Πρώτα απ' όλα να τον σταθεροποιήσω αιμοδυναμικά. Αν τον κρατήσω, τον αφήσω με χαμηλή πίεση ή τον στείλω για CTPA με χαμηλή πίεση, το πιθανότερο είναι να πεθάνει στο εργαστήριο, στον αξονικό. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι να τον σταθεροποιήσω αιμοδυναμικά. Θα χορηγήσω αθρώα, υγρά, να του αυξήσω την πίεση? Όχι, επουδενή. Βλέπετε, προσεκτική χορήγηση υγρών. Μη χορηγήσετε πάνω από 500 ml κρυσταλλοειδών σε 15 με 30 λεπτά. Δώστε αυτό. Έφτιαξε πίεση, έχει καλώς. Δεν έφτιαξε, νοραδρεναλίνη, λέγε με Levofed, προκειμένου να σταθεροποιήσετε την πίεση του ασθενή. Και το πρώτο που κάνω, και όσο ο ασθενής μου δεν είναι αιμοδυναμικά σταθερός, είναι να κάνω έναν υπέρηχο καρδιάς και να δω τις δεξιές καρδιακές κοιλότητες. Και εάν δω λοιπόν ότι οι δεξιές καρδιακές κοιλότητες, αυτές εδώ δηλαδή, αντί για αυτό το μέγεθος έχουν γίνει κάπως έτσι, δηλαδή μεγαλύτερες από τις αριστερές, βλέπω πάλι την επιπαίδωση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, εάν τα δω, τότε η υποψία της πνευμονικής εμβολής γίνεται ακόμα εντονότερη και θα πρέπει να οδηγήσω τον ασθενή μου για CTPA. Αν μπορώ να τον οδηγήσω για CTPA, εάν είναι θετική δίνω θρομβόληση, αν είναι αρνητική, ψάχνω για άλλη αιτία αιμοδυναμικής αστάθειας. Αν κάνω όμως τον υπέρηχο και δεν βρω να στρεσάρω τις δεξιές, δω φυσιολογικές τις δεξιές καρδιακές κοιλότητες, δω αυτήν δηλαδή την εικόνα στον υπέρηχο, δεν δω να πάσχουν οι δεξιές καρδιακές κοιλότητες, τότε ψάξτε για άλλη αιτία του σοκ ή της αιμοδυναμικής αστάθειας, δεν οφείλεται σε πνευμονική εμβολή. Τώρα, αν πάλι δείτε στρεσαρισμένες τις δεξιές, αλλά δεν έχετε δυνατότητα να κάνετε CTPA, τότε σύμφωνα με τον αλγόριθμο θα πρέπει να αποδώσετε την αιμοδυναμική αστάθεια σε πνευμονική εμβολή και όπως βλέπετε να θρομβολήσετε. Αυτά είναι τα σημεία που βλέπω στον υπέρηχο, στον ασθενή με υψηλού κινδύνου πνευμονική εμβολή. Βλέπετε αύξηση των διαστάσεων της δεξιάς κοιλίας. Βλέπετε η δεξιά κοιλία να γίνεται μεγαλύτερη από την αριστερή. Βλέπετε εδώ την επιπαίδωση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Προφανώς θα δω και αύξηση της διαμέτρου της κάτω κύλης φλέβας. Τα περισσότερα από αυτά τα είδαμε. Μπορεί να περνάει για κανένα στρόβος, σπανιότατα. Και αυτό θα δω στην αξονική τομογραφία. Βλέπετε εδώ πέρα, εδώ βλέπετε με λευκό το σκιαγραφικό και εδώ βλέπετε τους θρόμβους και στις δύο πνευμονικές αρτηρίες. Κάτι τέτοιο περιμένω να δώσει ασθενή με υψηλού κινδύνου πνευμονική εμβολή. Και βέβαια οι ασθενείς με υψηλού κινδύνου πνευμονική εμβολή που νοσηλεύονται κατευθείαν, που θα πρέπει να μπουν μέσα σε αίθουσα αναζωογόνησης ή αν δεν έχουμε στο νοσοκομείο μας σε μονάδα εντατικής θεραπείας προκειμένου να γίνει θρομβόληση. Αντιπυκτική αγωγή ξεκινάω βεβαίως αμέσως, αλλά όχι με υπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, με μη κλασματοποιημένη υπαρίνη στον ασθενή που πηγαίνω για θρομβόληση και πραγματοποιώ θρομβόληση με ιστικό ενεργοποιητή του πλασμινογόνου με RTPA 100 μιλιγκράμμ σε 2 ώρες, βλέπετε, σε ασθενείς που δεν έχουν κάποιες από τις αντενδείξεις για την θρομβόληση.
Άλλη αιτία, την τρίτη θωρακικού άλγους, είναι ο πνευμοθώρακας υποτάση. Αυτά είναι τα αίτια του πνευμοθώρακα υποτάση. Η ατρογενή, βλέπετε πάρα πολλά, αλλά και μη ατρογενή, κυρίως από τραυματισμούς. Αλλά και μην ξεχνάτε ότι και ο ιδιοπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας και κάποιες φορές ή ο ανοιχτός πνευμοθώρακας μπορεί και αυτοί ακόμα να γίνουν υποτάσσει αν δημιουργήσουν μηχανισμό βαλβίδας που η αέρας κατά την εισπνοή μπαίνει στον υπεζοκότα αλλά δεν βγαίνει κατά την εκπνοή. 5 με 7 ανά 10.000 εισαγωγές στο νοσοκομείο, αυτή είναι η επίπτωση. 1 με 2% των ασθενών με πρωτοπαθή αυτόματο πνευμοθώρακα εμφανίζει πνευμοθώρακα υποτάσσει, πολύ χαμηλό. Δείτε όμως στους τραυματίες, 20%. Οι τραυματίες λοιπόν που εμφανίζουν πνευμοθώρακα φτάνουν το 20% και αν έχουν σοβαρό τραυματισμό στο θώρακα φτάνουν και το 50%. Άρα λοιπόν κυρίως πολυτραυματίες ψάχνουν τον πνευμοθώρακα υποτάσσει και να ένας πνευμοθώρακας υποτάσσει έχει τα χαρακτηριστικά σημεία που περιγράψαμε και νωρίτερα. Για να τον πω υποτάσσει λοιπόν θα πρέπει να μετατοπίζει το μεσοθωράκιο προς την άλλη μεριά, να βλέπω την τραχεία δηλαδή να φεύγει προς την άλλη πλευρά. Και εδώ βλέπετε βέβαια το κολόγωμα του πνεύμονα, εδώ την ανάγκη περιοχή. Και κάπως έτσι λοιπόν αισθάνεται το καρδιοαναπνευστικό μου σύστημα. Βλέπετε εδώ πέρα, αν κάνω την επίκλουση εδώ, θα ακούσω τυμπανικό ήχο, γι' αυτό βλέπετε αυτό το ταμπούρλο εδώ. Βλέπετε εδώ λοιπόν τον κολαψαρισμένο πνεύμονα από τον αέρα που πιέζει. Και βλέπετε και την καρδιά πώς υποφέρει, και αυτό θέλω να κρατήσετε από αυτή τη διαφάνεια, γιατί πιέζει το μεσοθωράκιο, το μετατοπίζει προς την άλλη μεριά και αυτό που φοβόμαστε είναι να μην κολαψάρει την άνω κάτω κύλη φλέβα και μειώσει τη φλεβική επιστροφή και ο ασθενής μου ρίξει πίεση και πέσει σε ανακοπή. Αυτό λοιπόν γίνεται, αυτό φοβάμαι, την πίεση αυτής εδώ της κύλης φλέβας. Και εάν θυμίζω ο ασθενής μου είναι ασταθής, προτιμώ να κάνω τον υπέρηχο, τα είπαμε νωρίτερα για το lung sliding, ευαισθησία 94%, ειδικότητα 100%. Αν είναι σταθερός, κάνω ακτινογραφία θώρακα. Αν έχει ανοιχτό πνευμοθώρακα, όπως αυτός εδώ πέρα ο τραυματίας, θα πρέπει να τον καλύψω και μετά να βάλω μια βελόνα μήκους τουλάχιστον 7 εκατοστών στο δεύτερο μεσοπλεύριο διάστημα, κατά μήκος της μεσοκλειδικής γραμμής, που στο άνω χείλος της κάτω πλευράς, άρα αν έχω εδώ δύο πλευρές, στην κάτω πλευρά, στο άνω χείλος, δηλαδή εδώ ακριβώς, γιατί για να αποφύγω να τραυματίσω τα μεσοπλεύρια νεύρα και αγγεία, τα οποία θυμίζω περνάνε κάτω από την πλευρική άβλακα, γι' αυτό και τις παρακεντήσεις κάνουμε από εκεί, και βέβαια μετά θα πρέπει να βάλω μπιλάου πάλι με τον ίδιο τρόπο, περνώντας το πάνω από το άνω χείλος της κάτω πλευράς για να μην τραυματίσω τα αγγεία που περνάνε κάτω από την πλευρική άβλακα. Τέταρτη αιτία είναι ο αορτικός διαχωρισμός. Πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε σε ασθενείς που έρχονται με θωρακικό άλγος στα επίγοντα. Τι συμβαίνει, αυτό που βλέπετε στην εικόνα, δηλαδή γίνεται μια ευνίδια ρήξη εδώ του έσω χιτώνα της αορτής και δημιουργείται ένας ψευδοαυλός, αίμα βγαίνει. Αίμα λοιπόν ξεκινάει να γεμίζει το τείχωμα εδώ, τον ψευδοαυλό που έχει δημιουργηθεί στο τείχωμα της αορτής. Οι πνευμονολογικοί ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αορτικό διαχωρισμό. Για να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου. Δείτε αν αναγνωρίζετε πνευμονολογικούς αρρώστους εκεί μέσα. Άντρες ηλικίας άνω των 65 ετών με αρτηριακή υπέρταση, καπνιστική συνήθεια, ανέβρισμα, που μπορεί να έχουν κάποιες από αυτές τις συγγενείς διαταραχές, λέγεμε σύνδρομο Μάρφαν κλπ, ή κάποια φλεγμονώδη νοσήματα όπως αρτηρίτιδες και τα λοιπά, ή λύκο. Και προσέξτε το τελευταίο, μακρά έκθεση σε κορτικοστεροειδή ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Νομίζω ότι αναγνωρίζουμε πολλούς από τους πνευμονολογικούς αρρώστους. Και αυτό είναι που συμβαίνει. Βλέπετε, γίνεται εδώ μια. Ρίγνεται ο έσω χιτώνα του τυχώματος της αορτής και δημιουργείται, βγαίνει αίμα από εδώ και δημιουργεί έναν ψευδοαυλό. Και τα χωρίζουμε σε τύπου Α και τύπου Β. Τύπου Α είναι αυτά τα οποία αφορούν, δηλαδή προσβάλλουν την ανιούσα αορτή. Τύπου Β, αυτά προσβάλλουν μόνο την κατιούσα αορτή. Τα τύπου Α, αυτά που προσβάλλουν την ανιούσα αορτή, είναι τα συχνότερα, τα 2 τρίτα περίπου, το 1 τρίτο είναι. Τα τύπου Β, όμως βλέπετε ότι και τα δύο με την πάροδο των ετών αυξάνονται σε συχνότητα, άρα θα βλέπουμε στα επίγοντα όλο και περισσότερα. Και μην ξεχνάτε ότι δεν ανοίγει μόνο το αγγείο από αυτή τη μεριά, μπορεί να ανοίξει και από αυτή τη μεριά, δηλαδή να πάει αίμα και ανάμεσα
στην καρδιά και το περικάρδιο, δημιουργώντας πιεστικά φαινόμενα. Και βλέπετε ότι το 50% των ασθενών με διαχωρισμό αορτής τύπου Α πεθαίνουν σε 48 με 72 ώρες χωρίς κατάλληλη αντιμετώπιση, αλλά ακόμα και με χειρουργική αντιμετώπιση ένα 25% θα πεθάνει απειλητική, δηλαδή πραγματικά για τη ζωή, κατάσταση που δεν πρέπει να χάσουμε στα επίγοντα σε ασθενή με θωρακικό άλγος. Οξέα τα ονομάζουμε αν από την έναρξη των συμπτωμάτων έχουν περάσει 2 εβδομάδες, 2 με 4 εβδομάδες υποξή, υποξής αορτικός διαχωρισμός, πάνω από 4 εβδομάδες χρόνιος αορτικός διαχωρισμός. Θυμίζω ότι πολλές φορές βλέπουμε στα επίγοντα από τις αξονικές που κάνουμε στους αρρώστους, τυχαία, χωρίς ο άρρωστος να έχει αναφέρει ιδιαίτερα συμπτώματα. Τα συμπτώματα που συνήθως αναφέρουν είναι αυτό το θωρακικό άλγος το οποίο μοιάζει με σκίσιμο, σου λέει σαν να σκίζεται η καρδιά μου, όπως το βλέπετε εδώ πέρα στην εικόνα. Αυτό που πιστεύετε περισσότεροι θυμάστε και από τα φοιτητικά χρόνια είναι: μετράω την πίεση από τα δύο χέρια και αν βλέπω μια διαφορά πάνω από 20 μιλιμέτρη στήλη σιδηραργύρου θα το υποπτευθώ. Η ευαισθησία του όμως είναι πάρα πολύ χαμηλή, σας θυμίζω 20%. Η πόταση λοιπόν, πάλι η ευαισθησία της 22% χαμηλή. Μπορεί να έχω ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας και να ακούσω φύσημα λοιπόν ανεπάρκεια αορτικής. Πάλι η ευαισθησία είναι 20%. Αυτό που έχει ψηλότερη ευαισθησία, ξέρετε ποιο είναι, η ακτινογραφία θώρακα. 52%. Τι περιμένω να δω στην ακτινογραφία θώρακα? Αυτή την διεύρυνση εδώ του μεσοθωρακίου περιμένω να δω να χάνεται το περίγραμμα του αορτικού τόξου και να γίνεται μια πιο αποστρογγυλοποιημένη, αν το λέω σωστά, η καρδιά. Και βέβαια αν κάνω υπέρηχο καρδιάς θα δω την ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας και αν κάνω αξονική θα δω αυτήν ακριβώς την εικόνα όπου βλέπω εδώ τον ψεύδο αυλό και εδώ τον κανονικό αυλό της αορτής. Θα περάσω το βίντεο δυστυχώς λίγο γρήγορα, αλλά δείτε αν μπορείτε να το αναγνωρίσετε. Θα αφήνω άλλη μια φορά να παίξει. Εστιάστε και στην ανιούσα και στην κατιούσα, βλέπετε το διαχωριστικό, το διαχωρισμό της αορτής. Και βέβαια όσο περνάει η ώρα βλέπετε ότι αυξάνει η πιθανότητα ο ασθενής να πεθάνει, η επιβίωση μειώνεται όσο περνάει η ώρα και εμείς δεν διαγνώσουμε τον αορτικό διαχωρισμό. Λοιπόν, υποψία πρέπει να έχουμε. Τι κάνουμε? Τοποθετούμε 2 γκρίφλεβοκαθετήρες μεγάλους, στέλνουμε αίμα για διασταύρωση. Μπορεί να χρειαστεί να χορηγήσουμε υγρά και παράγωγα αίματος και βέβαια υπέρηχο καρδιάς, ακτινογραφία, θώρακος είναι από τα μας που πρέπει να κάνουμε και να μιλήσουμε με τους θώρακο, παύλα, άγκυο χειρουργούς. Θα κάνουμε σε όλους τους ασθενείς στους οποίους εμείς υποπτευόμαστε αορτικό διαχωρισμό CT αγκιογραφία. Όχι, υπάρχει αυτό το score, το Aortic Dissection Detection Risk Score, το ADARES, το οποίο τι σου λέει? Σου λέει αν ο ασθενής έχει έχει περισσότερα από ένα από αυτά εδώ που βλέπετε, αν έχει περισσότερο από ένα, κάντε. Δηλαδή, αν έχει για παράδειγμα υπόταση ή σοκ και το υποπτεύεσαι, κάνε. Αν έχει αυτό το πόνο που περιγράψαμε, κάνε. Αν έχει σύνδρομο Μάρφαν, κάνε. Αν έχει πάνω από ένα από αυτά, δηλαδή τουλάχιστον 2, κάνε CTA. Να έχει 2. Να έχει για παράδειγμα υπόταση και σύνδρομο Μάρφαν. Θα πρέπει να κάνεις. Να έχει τον πόνο αυτό που περιγράψαμε και ανεπάρκεια της αορτικής, καινούρια ανεπάρκεια, φύσιμα καινούρια από ανεπάρκεια της αορτικής. Κάνε. Αν έχει 2, βλέπετε, αν έχει πάνω από ένα από αυτά, δηλαδή τουλάχιστον 2, κάνε CTA. Εάν έχει 1 ή κανένα, αλλά το υποπτεύεσαι εσύ με 1 ή κανένα, τότε στείλε D-dimers. Αν τα D-dimers είναι αρνητικά, αποκλείεται. Αν τα D-dimers είναι θετικά, τότε κάνει CTA. Άρα λοιπόν βλέπετε έναν εύκολο αλγόριθμο για το πότε να κάνω CTA στους ασθενείς και πώς θα τον αντιμετωπίσω τον ασθενή μου. Προφανώς θα πρέπει να δώσω β' αποκλειστές για να ρίξω την καρδιακή συχνότητα του αρρώστου με στόχο να πέσει κάτω από 60. Να δώσω οπιοειδή ενδοφλεβίως για να μειώσω τον πόνο του ασθενή, γιατί όσο πονάει θα αυξάνει πίεση και καρδιακή συχνότητα. Και αν με την πτώση της καρδιακής συχνότητας που κάτω από 60 η συστολική πίεση δεν πέσει κάτω από τα 120, θα πρέπει να τη διορθώσω και αυτή και να τη ρίξω κάτω από τα 120 μιλιμέτρη στήλη σιδηραργύρου. Με τι? Με αγκιοδιασταλτικά φάρμακα, νητροπροσικό ή ανταγωνιστές α-μέα κτλ.
Πάμε και στο τελευταίο, ρήξη ισοφάγου. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Ρήξη ισοφάγου, πώς μπορεί να φτάσει μια γυναίκα τέτοια σε εμάς. 22 ετών γυναίκα με προοδευτικά επιδεινούμενο θωρακικό άλογος και δύσπνοια. Τη βλέπουν λοιπόν από την κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, έχει αναπνευστική δυσχέρεια, έχει και ιστορικό βροχικού άσθματος. Οπότε τι λένε, μάλλον παρόξενση βροχικού άσθματος, δύσπνοια, έχει 22 χρονών, είναι θωρακικό άλογος τώρα να φέρει, μάλλον θα είναι βάρος αυτό. Οπότε ξεκινάνε αερολίν, σορουμεντρόλ 125 και μαγνήσιο 2 γραμμάρια. Έρχεται λοιπόν η γυναίκα, μπαίνει στην αίθουσα αναζωογόνησης, παίρνουμε ένα πιο λεπτομερό ιστορικό και μας λένε η γυναίκα έχει άσθμα, έχει κατάθλιψη και κάνει και δίαιτα τις τελευταίες εβδομάδες. Κάνουμε το ABCD approach και τη βλέπουμε πάσχουσα η όψη της, μεγάλη αναπνευστική δυσχέρεια, 32 αναπνοές, πορεσμός 90 με μάσκα μη επανεισπνοής μάλιστα. Ακούμε αναπνευστικό ψιθύρισμα καλό, αλλά είναι ταχυπνοϊκή η γυναίκα, 32 αναπνοές, καρδιακή συχνότητα 130 το λεπτό, η πίεση της 82 με 46, χαμηλή και η θερμοκρασία της 38 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε λοιπόν την ακτινογραφία της που την κάνουμε και βλέπουμε αυτήν εδώ τη διαυγαστική λωρίδα. Σκεφτόμαστε λοιπόν πνεύμο μεσοθωράκιο. Σκεφτόμαστε ότι το άσθμα κάνει πνεύμο μεσοθωράκιο, αλλά θυμίζω ότι πνεύμο μεσοθωράκιο κάνει και ένας βίος έμετος που μπορεί να προκαλέσει ρήξη στο κατώτερο τριτημόριο του ισοφάγου. Και ρωτάμε λοιπόν τη γυναίκα αν κάνει εμέτους και μας λέει ναι, κάνω εμέτους. Κάνω και πολλούς εμέτους. Μας λέει ότι ναι, όταν τρώω μετά πηγαίνω και βγάζω το φαγητό στην τουαλέτα. Και τι θα πρέπει να σκεφτούμε σε αυτή την περίπτωση? Το Boerhaave syndrome, το οποίο προκαλεί αυτή την αυτόματη ρήξη στον ασθενή που κάνει εμέτους, την αυτόματη ρήξη στο κατώτερο τριτημόριο του ισοφάγου, το οποίο θυμίζω κάνει και υποδόριο εμφύσιμα και θωρακικό άλγος και σοκ, και θυμίζω ότι η γυναίκα αυτή έχει χαμηλή πίεση αν μη τι άλλο, και άλλα σημεία σοκ και άλλα σημεία οξείας ρητιστικής υποάρτευσης. Υποδόριο εμφύσιμα, πάμε πίσω να δούμε την ακτινογραφία μήπως χάσαμε κάποιο υποδόριο εμφύσιμα, γιατί θυμίζω αυτή είναι η τριάδα του Μακλέρ που βλέπουμε στο Boerhaave syndrome, με τους θωρακικό άλγος και υποδόριο εμφύσιμα. Πάμε πίσω να δούμε και ναι, δεν το είδαμε πριν, τώρα το βλέπουμε. Πράγματι, έχει και υποδόριο, όπως βλέπετε ψηλά, εμφύσιμα. Τα αίτια μπορεί να είναι ιατρογενή, μπορεί να είναι αυτόματος, όπως το Boerhaave syndrome, της ρήξης του ισοφάγου, μπορεί τα ξένα, από ξένα σώματα να είναι, καυστικές ουσίες κτλ. Που μπορεί να καταπιεί κανείς, τραυματισμοί αλλά και κακοήθειες. Και προσέξτε, μην βάλετε μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό σε αυτούς τους ασθενείς, διότι καταλαβαίνετε ότι θα πάει αέρας και στον ισοφάγο και θα κάνει χειρότερο το πνεύμα μεσοθωράκιο του ασθενή. Εάν χρειαστεί μηχανικό αερισμό, διασωληνώστε τον άρρωστο και μάλιστα καλό να το κάνει κάποιος πολύ έμπειρος, ώστε να μην κινδυνεύουμε να βάλουμε το σωλήνα και να αερίσουμε τον ισοφάγο. Εάν κάνετε λοιπόν μια αξονική με σκιαγραφικό, εδώ θα δείτε πώς βγαίνει έξω και θα δείτε εδώ πέρα το σκιαγραφικό να βγαίνει, είδα το διαλυτό σκιαγραφικό και επίσης βλέπετε εδώ πέρα πώς θα το χειριστούμε. Εάν δούμε ότι πρόκειται για μια περιχαρακωμένη, αν θέλετε, ρήξη, μπορούμε να πάμε συντηρητικά, να βάλουμε δηλαδή ένα ρινογαστρικό σωλήνα, ουδέν περός βέβαια, να βάλουμε παρεντερική σύντηση και αντιβιωτικά. Εάν όμως είναι ελεύθερη και ασθενής έχει, συγγνώμη, πνεύμα μεσοθωράκιο, μεσοθωρακίτιδα κάνει, αν έχει πλευρητικές συλλογές κτλ. Και είναι σταθερός, τότε μπορούμε να μπορούν οι γαστρεντερολόγοι να μπουν ενδοσκοπικά και να το διορθώσουν, ακόμα και με stent, ενώ εάν είναι ασταθής ο άρρωστος, τότε θα πρέπει να πάει χειρουργικά. Σε κάθε περίπτωση για την μεσοθωρακίτιδα θα πρέπει να χορηγήσουμε αντιβίωση, πιπτάζω με βανκομικίνη, με βανκομικίνη ή κεφεπίμη με τρονιδαζόλη με βανκομικίνη, ό,τι θέλετε διαλέξτε, να σταματήσουμε τον πόνο αντιεμετικά και βέβαια εάν βάλουμε τον ασθενή σε μηχανικό αερισμό, καταστολή με προποφόλιο ώστε να μην κοντράρει, καλή καταστολή ώστε να μην κοντράρει τον αναπνευστήρα. Κύριε Βουρουλιάνη, χρειαζόμαστε λίγο ακόμα χρόνο για να περάσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, ναι, ακούω πολύ καλά, ακούω, αλλά θέλω να είμαστε συνεπείς. Να περάσουμε πολύ γρήγορα για την ενόπτυση. Θα προσπαθήσω σε 10-15 λεπτά, αν μου χαρίσετε λίγο χρόνο, αν η κυρία Πουλάκου μου δώσει λίγο χρόνο.
να το περάσουμε. Απλώς θέλω να είμαστε συνεπείς, γιατί ξέρετε είναι 2 ώρες και για αυτούς που ακολουθούν να μην το ξεπεράσουμε, θα έλεγα. 5 λεπτά, Γιάννη. Θα τρέξω όσο πιο γρήγορα. Λοιπόν, δώστε μου 1 λεπτό να ανεβάσω και αυτές τις διαφάνειες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, θα κάνω όσο πιο γρήγορα. Λοιπόν, απειλητική για τη ζωή εμόπτυξης στα επίγοντα, αυτή είναι που θα συζητήσουμε. 5 με 14% των ασθενών έρχεται με απειλητική για τη ζωή εμόπτυξης στα επίγοντα. Είτε τη λέμε απειλητική για τη ζωή, μαζική εμόπτυξη, το ίδιο πράγμα είναι. Εκεί που δεν υπάρχει μεγάλο consensus είναι στο πότε θα πούμε ότι έχουμε μια μαζική εμόπτυξη. Σε γενικές γραμμές, κρατήστε ότι αν ο ρυθμός εμόπτυξης είναι πάνω από 100 ml την ώρα ή ο όγκος της εμόπτυξης πάνω από 500 ml την ημέρα, τότε έχουμε μαζική εμόπτυξη. Και θυμίζω ότι ανάλογα με το καρδιοπνευμονικό στάτους του ασθενής, ακόμα και 50 ml μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή του. Απειλητική, η θνητότητα από απειλητική για τη ζωή εμόπτυξη κυμαίνεται από 9 έως 38%, πάρα πολύ μεγάλη λοιπόν στην απειλητική για τη ζωή εμόπτυξη, και οι ασθενείς δεν κινδυνεύουν από εξαγγείωση, αλλά από ασφυξία. Από αυτό κινδυνεύουν οι ασθενείς. Θυμίζω ότι ο νεκρός χώρος είναι μόλις 150 ml, αν γεμίσει με αίμα, οι ασθενείς κινδυνεύουν με ασφυξία. Και οι προγνωστικοί παράγοντες κακής έκβασης είναι ο μεγάλος ρυθμός εμόπτυξης, πάνω από 100 ml την ώρα για 24 ώρες, να έχει γίνει ρόφηση αίματος και στον ετερόπλευρο, στον καλό πνεύμονα, να έχει πάει αίμα, και να έχουμε εμόπτυξη που απαιτεί διασωλήνωση και αερισμό ενός πνεύμονα. Και, και εδώ υπάρχει και ένα σκορ το οποίο μπορεί να προβλέψει με σχετική ακρίβεια την πιθανότητα ο ασθενής μας να πεθάνει ενδονοσοκομιακά. Άρα, ανάλογα με το αν έχει όλους αυτούς τους παράγοντες που βλέπετε εδώ, παίρνει την αντίστοιχη βαθμολογία και βλέπουμε πόσο τι πιθανότητα έχει. Οι συχνότερες αιτίες εμόπτυσης είναι οι βρονχεκτασίες και οι κακοήθειες. Οι χρόνιες φλεγμονές λοιπόν, όπως και η φυματίωση, είναι από τις πιο συχνές αιτίες, και όπως βλέπετε η υψηλή πίεση στη βροχική κυκλοφορία, στη βροχική, προσέξτε, όχι στην πνευμονική, είναι η αιτία της εμόπτυσης το 90% των περιπτώσεων, και θυμίζω ότι οι βροχικές αρτηρίες εκφύονται κατευθείαν από την αορτή. Και ανώμαλες μάλιστα βροχικές αρτηρίες ανεβρίσκονται σε ένα 8 έως 35% των ασθενών. Βροχικές αρτηρίες μπορεί να φεύγουν ακόμα, όπως βλέπετε εδώ, και από την υποκλίδιο αρτηρία. Αυτό είναι ένα σχέδιο του Λεωνάρντο Νταβίντσι που προσπάθησε να δείξει σε ένα σχήμα όλη την αγκίωση των αεραγωγών. Εδώ μάλιστα βλέπετε και πώς έχει σχεδιάσει τα αγκία τα οποία περιβάλλουν ένα χρόνιο απόστημα. Και όσον αφορά την παθοφυσιολογία, με λίγα λόγια είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Δηλαδή η χρόνια φλεγμονή στους αεραγωγούς οδηγεί σε μια έντονη αγκιοβρύθεια στους αεραγωγούς και παράλληλα προκαλεί διάταση των βρονχικών αρτηριών και αναστομώσεις μεταξύ βρονχικής και πνευμονικής κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν, βλέπετε έτσι φυσιολογικά είναι η βρονχική και η πνευμονική κυκλοφορία, χωρίς να υπάρχουν αναστομώσεις, και έτσι γίνεται όταν υπάρχει ένα χρόνιο φλεγμονώδες νόσημα του αναπνευστικού, όπου βλέπετε ότι δημιουργούνται αορτοπνευμονικές αναστομώσεις, οι οποίες είναι εύκολο να ραγούν και να προκαλέσουν μεγάλη εμόπτυση. Και βλέπετε ότι το 90% οφείλεται στις βρονχικές αρτηρίες και ένα 5-10% μόνο στην πνευμονική κυκλοφορία. Τι διαγνωστικά εργαλεία έχουμε εμείς? Έχουμε την ακτινογραφία, την αξονική τομογραφία και την βροχοσκόπηση. Η ακτινογραφία μπορεί να βρει την αιμορραγική εστίαση απειλητικές για τη ζωή εμοπτύσης σε 46% και την αιτία στο 35%. Η αξονική βέβαια πολύ ψηλότερα, 70-88,5% να μας βρει την αιμορραγική περιοχή. Η βροχοσκόπηση απ' την άλλη είναι χρήσιμη για ασθενείς ασταθείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε απεικονιστικές εξετάσεις. Χρήσιμη και για την ανέβρεση της αιμορραγικής εστίας, ιδίως αν υπάρχουν αμφωτερόπλευρα βλάβες και δεν ξέρουμε από πού ξεκινάει, και για την αφαίρεση των θρόμβων. Και σε ένα paper που συζητούσε εάν η CT θα αντικαταστήσει τελικά την βροχοσκόπηση, έτσι φαίνεται, γιατί κοιτάξτε, η αξονική εντοπίζει την αιμορραγική εστία στο 70% των ασθενών, η βροχοσκόπηση στο 73%, αλλά την αιτία στο 77% η αξονική έναντι 8% της βροχοσκόπησης. Και επίσης μου δείχνει, μπορεί να μου αναδείξει και εξωπνευμονικά αίτια εμόπτυσης ή αξονική τομογραφία. Τώρα, για τη διαχείριση της απειλητικής για τη ζωή εμόπτυσης, οι ασθενείς θα πρέπει προφανώς να μπαίνουν σε αίθουσα αναζωογόνησης, και δείχνω τον αλγόριθμο και τελειώνουμε. Βλέπετε ότι αν ο ασθενής είναι, το πρώτο πράγμα είναι να δω αν ο ασθενής είναι σταθερός ή ασταθής.
και κάνω μια ακτινογραφία θώρακα που είναι εύκολο να την κάνω ακόμα και με φορητό μηχάνημα. Αν ο ασθενής, βλέπετε, δεν είναι σταθερός, είναι ασταθής, χαμηλή πίεση, θα πρέπει να τον σταθεροποιήσω. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνω, να προστατεύσω τον αεραγωγό του. Αν έχει μεγάλη αιμόπτυση, μπορεί να χρειαστεί ακόμα και να διασωληνώσω τον άρρωστο, να τον αναζωογονήσω με υγρά, εάν χρειάζεται, να διορθώσω παράγοντες πήξης και κυρίως, κρατήστε, να προφυλάξω τον υγιή πνεύμονα, βάζοντας τον άρρωστο σε μια πλάγια θέση με τον πνεύμονα που αιμορραγεί προς τα κάτω. Άρα, πλάγια θέση αριστερή ή δεξιά με την πάσουσα περιοχή προς τα κάτω. Εισπνεώμενο τρανεξαμικό θα δώσω. Ναι, φαίνεται από όλο και περισσότερες μελέτες να μειώνει και το αίμα που βγάζει ο ασθενής και να σταματάει σε μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών την αιμορραγία και να χρειάζονται λιγότερες παρεμβάσεις να κάνουμε και να μειώνει τις μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο. Αν διασωληνώσω τον άρρωστο, μπορώ να διασωληνώσω εκλεκτικά τον έναν, τον καλό πνεύμονα, ώστε να αερίζω αυτόν αφού ο κακός έχει γεμίσει με αίμα, ή μπορώ να κάνω και διασωλήνωση με διπλού αυλού σωλήνα, πιο δύσκολο, θέλει έμπειρο αναισθησιολόγο. Το πρόβλημα είναι ότι οι δύο αυλοί, και αυτός και αυτός, είναι μικροί σε μέγεθος και τι φοβάμαι, φοβάμαι αυτό. Μήπως φράξει από αιματοπήγματα ο ενδοτραχιακός μου σωλήνας. Στον ασθενή λοιπόν, ο οποίος είναι ασταθής, τι λέει ο αλγόριθμος να κάνω, λέει να κάνεις ινοπτική βροχοσκόπηση, η οποία θα απελευθερώσει τους αεραγωγούς από τους τρόμβους αίματος και θα κάνει και αιμόσταση με τοπική έχηση, μπορεί να κάνω και αιμόσταση με τοπική έχηση παγωμένου φυσιολογικού ορού αδρεναλίνης ή τοποθέτηση ενός καθετήρα Φόγκαρτη αυτού εδώ, που μπορώ να το τοποθετήσω με το βροχοσκόπιό μου και, στον λοβό από που έρχεται η αιμόπτυση, να φουσκώσω τον μπαλόνι, να φύγω και να τα αφήσω εκεί μέχρι να σταματήσει η αιμόπτυση. Και αν ο ασθενής δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα, τότε μπορεί να χρειαστεί ακόμα και βροχοσκοπικές τεχνικές με λέιζερ ή με άργον για να σταματήσω την αιμόπτυση, και αυτά για τον ασταθή ασθενή. Γιατί στο σταθερό ασθενή θα κάνω αξονική τομογραφία, συγγνώμη, θα κάνω αξονική τομογραφία και CTA. Και αν βρω, εντοπίσω το σημείο, τότε μπορώ να πάω στον ψηφιακό αγκιογραφικό, το σημείο που αιμορραγεί, μπορώ να πάω στον ψηφιακό αγκιογράφο με σταθερό τον ασθενή μου, έχοντας εντοπίσει την αιμορραγική αιστεία με τη CTA μου, και να ζητήσω να γίνει ψηφιακή αγκιογραφία και εμβολισμός. Εμβολισμός λοιπόν θα γίνει σε διατεταμένα ή ανώμαλα αγγεία. Αν δει διατεταμένα ή ανώμαλα αγγεία κατά τη σκιαγράφηση ο συνάδελφος, επεμβατικός ακτινολόγος, επί ενεργού εξαγγείωσης της σκιαγραφικής ουσίας ή επί εξεσημασμένης αγγειοβρύθειας. Ο επιτυχής εμβολισμός έχει ψηλά ποσοστά, 70 με 99%, αλλά θυμηθείτε ότι υποτροπιάζει συχνά, μπορεί να φτάσει και το 50%. Και τα αγγειογραφικά ευρήματα που σχετίζονται με υψηλή πιθανότητα υποτροπής είναι η παρουσία παράπλευρων ή μη βροχικών αγγείων της σημαντικής κυκλοφορίας, ο ατελής αρχικός εμβολισμός και το βροχοπνευμονικό σαντ. Και βέβαια, αν αποτύχει, ξαναγυρνάω πάλι σε αυτά, λέιζερ, στη βροχοσκόπηση δηλαδή, με λέιζερ και άργον. Κάνω επίγουσα χειρουργική παρέμβαση. Τελευταία μου ερώτηση και κλείνω. Κάνω επίγουσα χειρουργική παρέμβαση. Δηλαδή, λέω στον θωρακοχειρουργό μου, ετοιμάσου, και άμα τον δω να βγάζει πολύ αίμα, στο στέλνω να το βάλεις κατευθείαν χειρουργείο. Όχι, έχει αντικατασταθεί από τον εμβολισμό. Η επίγουσα χειρουργική παρέμβαση έχει θνητότητα που φτάνει το 40%, πάρα πολύ υψηλή, δεν τη θέλουμε. Ενώ αντίθετα η εκλεκτική χειρουργική παρέμβαση έχει χαμηλότερη θνητότητα, στο 18%. Πότε θα κάνω επίγουσα χειρουργική παρέμβαση? Σε τραυματικές κακώσεις του θώρακα, που περιγράψαμε νωρίτερα, σε ιατρογενή ρήξη της πνευμονικής αρτηρίας, π.χ. έχω σφινώσει με ένα καθετήρα Swan Guns σε ένα κλάδο της πνευμονικής αρτηρίας και γίνεται ρήξη αμέσως στο χειρουργείο άρρωστος, και σε ρήξη της πνευμονικής αρτηρίας από κακοήθεια, και εκεί θα χρειαστεί χειρουργική παρέμβαση. Και με αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Έκλεψα 3 λεπτά από την κυρία Πουλάκου, να με συγχωρεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για το μαραθώνιο γνώσεων. Δηλαδή, ξέρουμε όμως ότι τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας δεν έχουμε πνευμονολόγους στα επίγοντα. Έτσι δεν είναι? Επίσης, κατάλαβα ότι υπέρηχο πρέπει να ξέρουν όλοι όσοι εμπλέκονται με τα επίγοντα περιστατικά. Είναι βασικό εργαλείο στα επίγοντα. Ναι, ταυτόχρονα πρέπει να δουλεύει ο αξονικός τομογράφος και να μπορεί να κάνει αγγειογραφία. Όλα αυτά που επίσης λείπουν στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας μας. Μάλιστα. Αυτές οι ομάδες, Γιάννη, αναζωογόνησης, η ομάδα πνευμονικής εμβολής και όλοι αυτοί που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά, πρέπει να υπάρχουν στα νοσοκομεία, και πώς συντονίζονται όλα αυτά?
Προφανώς και πρέπει να υπάρχουν στα νοσοκομεία. Να θυμίσω και στους συναδέλφους μας πνευμονολόγους που ακούν ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει ξεκινήσει και η εξειδίκευση στην επίγουσα ιατρική. Οι πνευμονολόγοι έχουν τη δυνατότητα μετά την ειδικότητά τους, αφού πάρουν τίτλο εξειδίκευση στην πνευμονολογία, να εξειδικευθούν στην επίγουσα ιατρική σε κέντρα εξειδίκευσης που υπάρχουν ανά την Ελλάδα. Και να στελεχώσουν στη συνέχεια τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Η πνευμονολογία είναι μία από τις καλύτερες, αν θέλετε, ειδικότητες για να στελεχώσουν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε σήμερα. Στελέχωση των επειγόντων με εξειδικευμένο προσωπικό, μεταξύ των οποίων θα υπάρχουν και αρκετοί πνευμονολόγοι. Ωραία. Νομίζω και αυτό σου έκανα πάσα για να πεις όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ευχαριστώ, πως μπορούμε να περάσουμε στην κυρία Πουλάκου, η οποία θα μας μιλήσει για εμβόλια που δεν είμαστε τόσο καλά εξοικειωμένοι. Καλώς ήρθατε, κυρία Πουλάκου. Και θα έλεγα αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την κεκτημένη ταχύτητα που έχουμε από τον εμβολιασμό για τον COVID και την εμπειρία που έχουμε για να δούμε τι θα κερδίσουμε από τα εμβόλια που θα μας αναπτύξετε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, το ερώτημα είναι αν θα εκμεταλλευτούμε την κεκτημένη ταχύτητα ή αν θα μας προβληματίσει η εγκατεστημένη επιβράδυνση που έχουμε αυτή τη στιγμή με τα εμβόλια COVID. Ελπίζω πως όχι και προσωπικά πιστεύω ότι είστε η πιο μαχητική ειδικότητα υπέρ των εμβολίων μετά τους παιδιάτρους. Νομίζω ότι το έχετε αποδείξει και πιστεύω ότι θα συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο. Είναι η παρουσίασή μου full screen? Όχι ακόμα. Τώρα. Όχι. Θα κάνετε stop share να κάνουμε κάτι άλλο. Να την κατεβάσω λοιπόν. Ναι. Ξεκινήστε πάλι. Τώρα. Ναι, είναι τώρα. Μπορείτε να συνεχίσετε να πηγαίνετε στο επόμενο slide για ότι όλα εντάξει. Ωραία. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα την πρωτοβουλία Gold που δημοσιεύτηκε μόλις για το 2024 και υπάρχουν κάποιες επικαιροποιήσεις σχετικά με τους εμβολιασμούς στους ασθενείς με σταθερή COPD. Νομίζω έχετε μιλήσει ήδη σε προηγούμενες ομιλίες για την influenza, για τα εμβόλια για SARS-CoV-2, για το πνευμονιακοκικό εμβόλιο, το οίκος αδύναμο. Όλα αυτά έχουν evidence B και αυτή τη στιγμή έρχεται ένα καινούριο εμβόλιο του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού με evidence B. Και υπάρχει και ένα σχόλιο για το εμβόλιο διφθερίτιδας τετάνου κοκκίτη τύπου ενηλίκων, στο το οποίο συνιστάται πλέον στους ασθενείς με COPD που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά την εφηβεία τους. Evidence B και εδώ. Και το εμβόλιο του ζωστήρα πάλι σε άτομα με COPD ηλικίας 50 ετών και άνω, πάλι με evidence B. Το Εθνικό μας Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων για το 2024 δημοσιεύθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα. Λιγότερο ίσως από μία εβδομάδα. Βλέπουμε ότι έχουμε τον ένα πίνακα, ο οποίος έχει τις συστάσεις ανά ηλικιακή ομάδα και βλέπουμε το εμβόλιο διφθερίτιδας τετάνου κοκκίτη ότι συνιστάται ως μια αναμνηστική δόση σε άτομα 18 με 25 ετών είτε σαν Tdap, είτε σαν Tdap μαζί με το εμβόλιο της πολιομιελίτιδας, και αυτό γιατί το σκεύασμα κάποιες φορές μπορεί να λείπει από την αγορά ή το ένα ή το άλλο. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν το συνδυασμένο με την πολιομιελίτιδα. Από εκεί και μετά την πρώτη αναμνηστική δόση μετά την εφηβική ηλικία, συνιστάται να γίνεται κάθε 10 χρόνια ένας εμβολιασμός, που μπορεί
ή όχι να περιέχει και το ακυταρικό του κοκκίτι. Βλέπουμε ότι και για τον έρπιτα ζωστήρα υπάρχει το αμυγός ηλικιακό κριτήριο, μία δόση από το ζών εξασθενημένο εμβόλιο μεταξύ 60 και 75 ετών ή δύο δόσεις με το καινούριο εμβόλιο, το ανασυνδυασμένο του έρπιτα ζωστήρα. Να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν υπάρχει το ζών εξασθενημένο πλέον το ζωσταβάξ. Από εκεί και πέρα, στα άτομα με μικρότερη ηλικία, 18 έως 59 ετών, συνιστώνται οι δύο δόσεις σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Να δούμε στα άτομα που έχουν ειδικές καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Τι λέει το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα. Σχετικά με το εμβόλιο διφθερίτιδας τετάνου ακυταρικό κοκκίτι τύπου ενηλίκων, θα δείτε ότι οι χρόνιες καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, οι βαρύς καπνιστές και ο χρόνιος αλκοολισμός μπαίνουν μέσα στη σύσταση. Έτσι κι αλλιώς όμως η σύσταση είναι και ηλικιακή, να γίνονται οι αναμνηστικές δόσεις ανά 10 χρόνια. Και να δούμε και το εμβόλιο του ζωστήρα, εδώ εν προκειμένου για τα άτομα με χρόνιες καταστάσεις που δεν είναι ανοσοκαταστολή, το ζώδιο εξασθενημένο συνιστάται μόνο για τους 60 με 75 ετών, ενώ για όλες τις άλλες κατηγορίες συνιστάται το ανασυνδυασμένο του ζωστήρα και αυτό περιλαμβάνει επίσης τα άτομα με πνευμονοπάθειες, τους βαρύς καπνιστές. Να σημειώσουμε ότι το ζώο εξασθενημένο αντεδείκνεται σε κάθε άτομο με ανοσοκαταστολή, συμπεριλαμβανομένων και των HIV ασθενών με κάτω από 200 συνδυφών. Θα πάμε να πούμε λίγο παραπάνω πράγματα για το εμβόλιο του ζωστήρα. Νοσούμε από έρπιτα ζωστήρα γιατί προϊούσεις της ηλικίας και η στροφή γίνεται στα 50 έτη και άνω, μειώνεται η κυταρική ανοσία εναντί του ιού βαριτσέλα ζωστήρα. Τα 2/3 όλων των περιστατικών εμφανίζονται σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω και ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του έχει πιθανότητα πάνω από 30% να εμφανίσει έρπιτα ζωστήρα. Από μεγάλες μελέτες, επιδημιολογικές μελέτες, έχει αυξηθεί η γνώση μας ως προς τις καταστάσεις που αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης ζωστήρα. Εκτός από τις κλασικές λοιπόν γνώσεις ανοσοκαταστολή, φλεγμονώδη αυτοάνοσα νοσήματα, χορήγηση ανοσοκατασταλτικών, το στρες, το τραύμα, σήμερα ξέρουμε ότι διάφορα χρόνια νοσήματα, όπως ο διαβήτης, αλλά και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθημα, προδιαθέτουν, έχουν κάνει μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφάνιση ζωστήρα. Επίσης, το οικογενειακό ιστορικό και η λήψη κάποιων φαρμάκων, τόσο αθώων όσο οι στατίνες. Για τον έρπιτα ζωστήρα μας απασχολεί επίσης η ικανότητά του να συνδυάζεται με αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Αυτό αφορά κυρίως τον οφθαλμικό έρπιτα ζωστήρα και η περίοδος κινδύνου, μέγιστου κινδύνου, είναι όπως βλέπετε με τις πορτοκαλί στήλες στις 5 με 12 εβδομάδες από την προσβολή. Το ζών εξασθενημένο εμβόλιο το έχουμε στην Ελλάδα ήδη 10 χρόνια. Έχει πάρει ένδειξη για 50 ετών και άνω. Έχει συμπεριληφθεί, όπως είδατε, στις εθνικές συστάσεις. Έχει χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλά χρόνια. Δεν μας δίνει όμως λύσεις στους ανοσοκατεσταλμένους ξενιστές. Έχει μια μέτρια αποτελεσματικότητα, 51% μείωση των επεισοδίων του έρπιτα ζωστήρα και 66,5% μείωση της μεταθρεπτικής νευραλγίας. Για τα 3 πρώτα χρόνια μετά τον εμβολιασμό, εξακολουθεί και έχει μια μείωση για το σοβαρό έρπιτα ζωστήρα της τάξης του 74% και κατά 31% για τον οφθαλμικό. Όμως μας προβληματίζει από τις μελέτες, τις μεγάλης διάρκειας μελέτες, τις εγκριτικές μελέτες του Zostavax, μας προβληματίζει πάρα πολύ η απόδοση αυτού του εμβολίου, η αποτελεσματικότητά του σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών. Γι' αυτό και είδατε ότι στο εμβολιαστικό μας πρόγραμμα μέχρι τα 75 έτη μπορεί να δοθεί, αλλά από τα 75 έτη και μετά δεν συνιστά. Επίσης, η διάρκεια της αποτελεσματικότητας φθήνει όσο περνούν τα χρόνια, πέφτοντας στο μισό της αρχικής αποτελεσματικότητας, μόλις περάσουν 6 χρόνια και πάνω από τον εμβολιασμό. Αυτοί που δεν μπορούν να λάβουν το εξασθενημένο εμβόλιο, το ζών εξασθενημένο, είναι άτομα με πρωτοπαθείς και επίκτητες ανοσοανεπάρκειες, λευκαιμίες, λεμφώματα, σύνδρομα ανεπάρκειας κυταρικής ανοσίας, HIV με CD4 κάτω από 200 και αυτοί
παίρνουν νοσοτροποποιητικά ή θα πρέπει να εμβολιαστούν τουλάχιστον 14 μέρες, κατά προτίμηση μήνα πριν την έναρξη των νοσοτροποποιητικών, ή να εμβολιαστούν με αυτό το εμβόλιο ένα μήνα μετά τη διακοπή τους. Και έρχεται τώρα το νέο ανασυνδυασμένο εμβόλιο έναντι του ζωστήρα, το οποίο στην Ελλάδα κυκλοφόρησε την περσινή χρονιά, το οποίο έχει πάρει ένδειξη για άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω και ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για έρπιτα ζωστήρα. Διαφορετικές χώρες έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προτάσεις, συστάσεις για τον εμβολιασμό με το ανασυνδυασμένο εμβόλιο. Κάποιοι το έβαλαν αποκλειστικά, κάποιες άλλες χώρες το έβαλαν εναλλακτικά, ανάλογα με τις συνοσιρότητες του ατόμου, εναλλακτικά με το ζών εξασθενημένο. Το πλεονέκτημα αυτού του εμβολίου βεβαίως είναι ότι δεν ενδείκνεται σε άτομα με ανοσοκαταστολή. Και έχουμε δύο μεγάλες εγκριτικές μελέτες, οι οποίες έχουν ταυτόσιμη δομή και ταυτόσιμο σχεδιασμό, με μόνη διαφορά την ηλικία των ατόμων που περιέχονται σε κάθε μελέτη, μεγαλύτερη ίση των 50 ετών στη μία, μεγαλύτερη ίση των 70 ετών στην άλλη. Αυτές λοιπόν οι δύο μελέτες έδειξαν πάρα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εμβολίου ανά ηλικιακή ομάδα. Βλέπουμε ότι αυτό το ανασυνδυασμένο εμβόλιο δεν έχει το μειονέκτημα της χαμηλής απόδοσης προϊούσης της ηλικίας. Και το ίδιο και η μελέτη η δεύτερη που είχε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Έτσι λοιπόν, η αποτελεσματικότητα για την μεθερπιτική νευραλγία φτάνει το 91% και το 88% για άτομα 50 ετών και άνω και άτομα 70 ετών και άνω στη δεύτερη κόρτη. Επίσης, η αποτελεσματικότητα είναι πάρα πολύ ψηλή και για τις άλλες επιπλοκές, εκτός της μεθερπιτικής νευραλγίας, που περιλαμβάνουν νευρολογική νόσο, οφθαλμική νόσο, διάχυτη νόσο, σπλαχνική νόσο κλπ. Και το δεύτερο μειονέκτημα του ζώντος εξασθενημένου, που είναι η εξασθένιση της αποτελεσματικότητας προϊόντος του χρόνου, βλέπουμε ότι και εδώ εξισορροπείται από το νέο εμβόλιο και έχουμε δεδομένα που φτάνουν μέχρι το 10ο έτος από τον εμβολιασμό και βλέπουμε ότι διατηρείται μια αποτελεσματικότητα η οποία είναι υψηλότερη του 70%. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, λαμβάνοντας υπόψη και τις αποτελεσματικότητες άλλων εμβολίων που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Υπάρχουν αρκετά ενθαρρυντικά δεδομένα και για συγχορήγηση. Έχει χορηγηθεί με το μη ανοσοενισχυμένο αδρανοποιημένο εμβόλιο της εποχικής γρίπης. Μπορεί να χορηγηθεί, έχει δοκιμαστεί με το 13-δύναμο συζευμένο και το 23-δύναμο πολυσαχαριδικό του πνευμονιοκόκκου και έχει επίσης συγχορηγηθεί με το διθερίτιδα στετάνου κοκκίτη τύπου ενηλίκων με αποτελέσματα που δεν προδίδουν κανένα πρόβλημα ασφάλειας ή κανένα πρόβλημα ανοσολογικής παρεμβολής. Το δοσολογικό σχήμα για το ανασυνδυασμένο εμβόλιο του έρπιτα ζωστήρα είναι δύο δόσεις και οι δύο δόσεις αυτές είναι αυτές που παρέχουν μια μεγάλη ανοσολογική απόκριση και μια απόκριση διαρκείας. Για τους ενήλικες που δεν έχουν ανοσοκαταστολή, οι δύο δόσεις πρέπει να γίνουν με διαφορά 2 με 6 μήνες. Η πρώτη σε χρόνο 0, η δεύτερη 2 με 6 μήνες μετά. Για τα άτομα που έχουν ανοσοκαταστολή ή επίκειται να μπουν σε ανοσοκαταστολή, μπορούμε να κάνουμε επιταχυνόμενο σχήμα, δίνοντας την πρώτη δόση σε χρόνο 0 και τη δεύτερη δόση σε 1 με 2 μήνες από την αρχική δόση. Το εμβόλιο αυτό είναι ανοσοενισχυμένο και το ανοσοενισχυτικό είναι ένα παράγωγο που βρίσκεται σε φυτικούς παράγοντες στον ισημερινό. Προσφέρει μια ταχεία και παροδική ενεργοποίηση της εγγενούς ανοσολογικής απόκρισης. Αυτό τελικά καταλήγει να ενισχύει στην κυκλοφορία και τα ειδικά αντισώματα έναντι της γλυκοπρωτεΐνης ε του ιού του ζωστήρα, αλλά και τα ανοσοκύτταρα που είναι ειδικά για την γλυκοπρωτεΐνη ε. Βλέπουμε λοιπόν ότι με την ανοσοενίσχυση η ανοσολογική απόκριση που παίρνουμε είναι ισχυρότερη και πιο μακροχρόνια σε σχέση με την κατώτε χαμηλότερη καμπύλη που βλέπετε σε μία νοσοενισχυμένο εμβολιασμό.
Τις ενδείξεις που έβαλε το φετινό εμβολιαστικό πρόγραμμα, τις είδαμε βραχαίως στον πίνακα. Θα δείτε εδώ με μπλε την αλλαγή σε σχέση με το περσινό. Οι περσινές ενδείξεις είχαν προκαλέσει, πρέπει να σας πω, μεγάλες αντιδράσεις, και αυτό γιατί είχαν μείνει έξω τα άτομα 75 ετών και άνω για τους οποίους δεν προβλεπόταν κανένα εμβόλιο. Και επίσης, χρειαζόταν για να κάνεις το καινούργιο εμβόλιο να είσαι ο νοσοκατασταλμένος 60 ετών και άνω, ενώ τώρα δεν απαιτείται. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, ανεξαρτήτως ή όχι ανοσοκαταστολής, μπορούν να κάνουν το καινούργιο εμβόλιο. Και επίσης, το προηγούμενο εμβολιαστικό πρόγραμμα έλεγε ότι θα μπορούν να το κάνουν άτομα με ανοσοκαταστολή 18 ετών και άνω, αρκεί να έχουν δύο ή περισσότερα επεισόδια ζωστήρα. Ευτυχώς αυτό απαλήφθηκε. Τα άτομα 18 ετών και άνω με ανοσοκαταστολή μπορούν να το κάνουν ανεξαρτήτως του αν έχουν περάσει προηγούμενο επεισόδιο ζωστήρα. Σημειωτέων ότι αυτό το εμβόλιο χορηγείται και ανεξαρτήτως αν έχει υπάρξει προηγούμενο επεισόδιο ζωστήρα για όλες τις κατηγορίες. Τώρα, οι συνοσηρότητες που αποζημιώνονται είναι σχετικά με την ανοσοκαταστολή, ανοσοκαταστολή που είναι από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου ή αρχαίγωνων αιμοποιητικών κυττάρων, η νεφρική ανεπάρκεια, οι χημειοθεραπείες, οι αιματολογικές κακοήθειες με ή χωρίς θεραπεία και όλες οι καταστάσεις ανοσοκαταστολής που αποσαφηνίζονται με έναν πίνακα που περιέχει τα φάρμακα τα οποία βάζουν τον ασθενή μας σε αυτές τις κατηγορίες μέτριας ή σοβαρής ανοσοκαταστολής. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να δοθεί σε ανθρώπους που ταυτόχρονα παίρνουν αντιϊκή προφύλαξη με ακυκλοβίρι, φαμκυκλοβίρι ή βαλακυκλοβίρι. Άτομα που έχουν εμβολιαστεί με το προηγούμενο εμβόλιο μπορούν να λάβουν το ανασυνδυασμένο με την πάροδο 5 ετών από τον προηγούμενο εμβολιασμό. Και επικράτησε η κοινή λογική, αν και δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, στο φετινό πρόγραμμα σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών, μπορούμε αυτό το διάστημα των 5 ετών να το συντομέψουμε. Δεν θέλουμε να τους πάμε να φτάσουν στα 80 τους να εμβολιαστούν, που υπάρχει πάντα η αναμενόμενη ανοσογείρανση. Μπορούμε λοιπόν να κάνουν το καινούργιο εμβόλιο ακόμα και αν δεν έχουν περάσει 5 χρόνια από τον προηγούμενο εμβολιασμό με το Zostavax. Υπάρχει αρκετή συζήτηση για το πότε μπορούν να κάνουν το εμβόλιο άτομα που έχουν περάσει πρόσφατα σχετικά έρπιτα ζωστήρα. Εδώ οι γνώμες διήστανται. Οι επιστημονικές εταιρείες μπορεί να δείτε να παίρνουν πολύ διαφορετικές θέσεις. Στο εμβολιαστικό μας πρόγραμμα μιλάνε για ένα χρόνο μετά. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική εταιρεία Λοιμόξεως στις περσινές της συστάσεις είχε δώσει τη σύσταση ότι 3 μήνες μετά από επεισόδιο έρπιτα ζωστήρα μπορεί κάποιος να κάνει το ανασυνδυασμένο εμβόλιο. Τώρα, στον πραγματικό κόσμο, τα αποτελέσματα είναι πολύ κοντά στα ποσοστά αποτελεσματικότητας που είδαμε στις εγκριτικές μελέτες. Βλέπουμε λοιπόν μια αποτελεσματικότητα του εμβολίου να διατηρείται πάνω από 80% και στα άτομα που περνούν τα 80 έτη της ηλικίας. Και επίσης ενδιαφέρον είναι να δει κανείς ότι σε δεδομένα πραγματικής ζωής τα άτομα με συνοσηρότητες απαντούν ικανοποιητικά στο εμβόλιο. Και εν προκειμένου για τους πληθυσμούς που σας ενδιαφέρουν, άτομα με άσθημα και άτομα με διάφορες αναπνευστικές παθήσεις έχουν μια αποτελεσματικότητα που περνάει το 80%. Η ασφάλεια επίσης είναι τεκμηριωμένη. Τα συχνότερα ανεπιθύμητα συμβάματα είναι μέσα στην πρώτη εβδομάδα, διαρκούν 2-3 μέρες και είναι τοπικά στις περισσότερες περιπτώσεις. Έχουν παρατηρηθεί και 3 περιπτώσεις Guillain-Barré κάθε 10/6 δόσεις. Παρ' όλα αυτά, η χρονική συσχέτιση και η αιτιολόγηση δεν ήταν πάρα πολύ σαφώς συνδεόμενη με το εμβόλιο. Πιθανώς καλύτερα από μένα γνωρίζετε ότι η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ήδη από το Φεβρουάριο του 2023 είχε βγάλει σύσταση στην οποία αναφέρει ότι οι συνοσηρότητες του αναπνευστικού συστήματος όπως η ΧΑΠ και το άσθημα που είναι συχνές στον πληθυσμό
συγκαταλέγονται ανάμεσα στους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης έτη. Και μάλιστα η ΧΑΠ κατά 1,41 φορές και το άσθημα κατά 1,24. Και επιπλέον, από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα, και η νόσηση από COVID-19 φαίνεται πως αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης έρπιτα ζωστήρα. Ως αποτέλεσμα, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία δηλώνει ότι προάγει σταθερά τον εμβολιασμό ως μέσο πρόληψης και πιστεύει πως η προσθήκη και του εμβολιασμού έναντι του ζωστήρα στην εμβολιαστική μας φαρέτρα θα επαυξήσει την προστασία των ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα. Άρα, το ανασυνδυασμό ενώ εμβόλιο έχει φανεί στις μελέτες ότι ήταν αποτελεσματικό, όπως έδειξα και νωρίτερα, σε ασθενείς ηλικίας 50 ετών και άνω με άσθημα και άλλες αναπνευστικές παθήσεις εκτός άσθματος. Και σύμφωνα και με τις ανησυχίες και όλων των πνευμονολόγων και πολλών εταιριών, βεβαίως συνιστάται για τους ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Το θέμα είναι εάν μπορούν να το κάνουν και οι ηλικίας 18 ετών και άνω που έχουν αναπνευστικές παθήσεις και που, όπως θα δείτε στις μελέτες, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για έρπιτα ζωστήρα. Αυτή λοιπόν είναι μια μετανάλυση του 2020, η οποία έχει συμπεριλάβει 88 μελέτες, εκ των οποίων οι 13 ήταν σε ασθενείς με ΧΑΠ και οι 12 σε ασθενείς με άσθημα, και βλέπετε ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος εμφάνισης έρπιτα ζωστήρα και μάλιστα για τους πάσχοντες από COPD είναι ψηλότερος σε σχέση με αυτούς που έχουν καρδιαγγειακές παθήσεις, και για τους πάσχοντες με άσθημα είναι περίπου στο ίδιο ύψος με τον κίνδυνο των ασθενών που έχουν διαβήτη. Και αυτή είναι άλλη μια σχετικά πρόσφατη μετανάλυση, στην οποία συμμετέχουν 84 μελέτες στη συστηματική ανάλυση και 62 στη μετανάλυση, όπου φάνηκε, όπως βλέπετε στα δύο επάνω πάνελ, είναι COPD και άσθημα, ότι οι πάσχοντες από COPD, άσθημα, αλλά και άλλες παθήσεις, διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, κατάθλιψη, είχαν έναν σχετικό κίνδυνο περίπου κοντινό μεταξύ τους στο 1,3. Άρα λοιπόν πληθαίνουν οι φωνές οι οποίες μιλάνε για την ανάγκη να ενταχθεί ο εμβολιασμός για έρπιτα ζωστήρα σε όλους τους πάσχοντες από άσθημα και COPD, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο προβληματισμός περιλαμβάνει βέβαιως τα επιδημιολογικά δεδομένα που λένε ότι του γενικού πληθυσμού, ότι ένα στους τρεις ενήλικες θα εμφανίσει έρπιτα ζωστήρα στη διάρκεια της ζωής του, ότι αυτοί που έχουν άσθημα ή COPD έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν έρπιτα ζωστήρα, 24% οι ασθηματικοί, 41% οι χαπίτες σε σχέση με τον κοινό πληθυσμό. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος. Υπάρχουν οι ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, ανοσοκατασταλτικές που μπορεί να παίρνουν αυτοί οι ασθενείς για τον έλεγχο του νοσήματός τους. Φυσικά υπάρχουν δεδομένα αποτελεσματικότητας, όπως σας έδειξα και νωρίτερα, ότι το καινούργιο εμβόλιο προστατεύει σημαντικά όλους αυτούς τους πληθυσμούς ανεξαρτήτως συνοσηρότητας και ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας. Έχουμε επίσης δεδομένα που δείχνουν ότι αυτοί που πάσχουν από άσθημα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν οφθαλμικό έρπιτα ζωστήρα, ο οποίος έχει κίνδυνο περαιτέρω επιπλοκών, απώλεια όρασης, συνδυασμό με αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Οι πάσχοντες από ΧΑΠ έχουν 53% μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνουν μεθερπιτική νευραλγία, αλλά και αυτοί που έχουν άσθημα έχουν 20% υψηλότερο κίνδυνο να κάνουν μεθερπιτική νευραλγία. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού, των επιστημονικών κοινοτήτων, και πιθανώς χρειάζεται μια τροποποίηση ή ενίσχυση της σύστασης, αν θέλετε, ώστε οι αναπνευστικοί ασθενείς οποιασδήποτε ηλικίας να μπορούν να μπουν στην σύσταση για εμβολιασμό εναντί του έρπιτα ζωστήρα. Επίσης, δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς ο κίνδυνος των βιολογικών παραγόντων που χορηγούνται για την θεραπεία του άσθηματος στον κίνδυνο εμφάνισης έρπιτα ζωστήρα. Πώς συμβαίνει αυτός ο αυξημένος κίνδυνος στους αναπνευστικούς ασθενείς?
Σε κάποιες μελέτες έχει φανεί ότι τα εισπλεόμενα κορτικοστεροειδή μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ενός ατόμου για να εμφανίσει έρπιτα ζωστήρα, επίσης και τον κίνδυνο επιπλοκών. Το άσθμα από τη δική του την πλευρά, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα, συνδυάζεται με μια ανισόρροπη απάντηση της τύχη Helper 1 και της τύχη Helper 2 ανοσίας και αυτό μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο όπως αυξάνει την εμφάνιση άλλων φλεγμονωδών καταστάσεων και ατοπικών, αυτό μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης έρπιτα ζωστήρα. Επίσης, η ενδογενής ανοσία είναι χαμηλότερη στις πάσχοντες από άσθμα και έχουμε μονοπάτια, είτε εξαρτώμενα από την ιντερφερόνη, είτε ανεξάρτητα από την ιντερφερόνη, τα οποία εμπλέκονται στην αντιϊκή απάντηση αυτών των ατόμων, που οπωσδήποτε μάλλον συμμετέχουν στην εμφάνιση έρπιτα ζωστήρα. Η γνώση από ό,τι φαίνεται της αύξησης του κινδύνου έρπιτα ζωστήρα στους πάσχοντες από COPD φαίνεται ότι δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση προς το κοινό, προς τους επαγγελματίες υγείας και προς τους πάσχοντες. Από ό,τι φαίνεται, με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου που ακολουθήθηκε από μια παρέμβαση με ένα βιντεάκι, σε αυτήν εδώ τη μελέτη φάνηκε ότι γενικά δεν υπήρχε καλή πληροφόρηση σχετικά με τα συμπτώματα. Ο πόνος ήταν το πιο γνωστό σύμπτωμα. Επίσης, δεν υπήρχε καλή πληροφόρηση σχετικά με τις επιπλοκές και ακόμα και τις απότερες επιπλοκές που μπορεί να έχουν την απώλεια μεγάλου ποσού εργατορών, δυσκολίες στον ύπνο και επίσης το πόσο μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή δραστηριότητα. Από τους 735 που απάντησαν, περίπου 74% ήταν ενήμερο ότι ότι ο ζωστήρας μπορεί να είναι πιο συχνός σε ανθρώπους με COPD. Και από ό,τι φαίνεται, μετά την παρέμβαση, η μπλε μπάρα που υποδηλώνει αυτούς που σκέφτονται να κάνουν το εμβόλιο του έρπιτα ζωστήρα, αυξάνεται. Αυτά είναι τα ποσοστά πριν από την παρέμβαση με το βιντεάκι και αυτά είναι τα αντίστοιχα ποσοστά μετά την παρέμβαση με το βιντεάκι. Είναι λοιπόν μια απόδειξη ότι η ενημέρωση θα φέρει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη συμμόρφωση με τον εμβολιασμό. Τώρα υπάρχουν αρκετές μελέτες που έχουν αναδείξει την αυξημένη επίπτωση έρπιτα ζωστήρα και άσθματος, όπως βλέπετε στο αριστερό πάνελ, και βλέπουμε ότι εδώ συμμετέχει και η αύξηση της ηλικίας σαν συμπαράγοντας και το ίδιο φαίνεται και στην συσχέτιση μεταξύ COPD και άσθματος και βλέπουμε ότι η στήλη που έχει την ψηλότερη επίπτωση είναι η γραμμή αυτών που παίρνουν και εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή. Προχωρούμε να μιλήσουμε λίγα λόγια για τον τέτανο διφθερίτιδα κοκκίτη. Ναι, υπάρχει και τέτανος και διφθερίτιδα και κοκκίτη σε ενήλικες. Αυτό συμβαίνει γιατί η διφθερίτιδα δεν έχει εξαλειφθεί από τον κόσμο μας. Υπάρχουν μετακινούμενοι πληθυσμοί, υπάρχουν πληθυσμοί υποεμβολιασμένοι, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν διφθερίτιδα. Υπάρχει ο τέτανος, ο οποίος δεν έχει εξαλειφθεί ούτε από την ελληνική κοινότητα. Και βεβαίως υπάρχει ο κοκκίτης, ο οποίος από το 2012 επανεμφανίστηκε στις δυτικές χώρες με γνωστές επιδημίες να έχουν καταγραφεί στην Αμερική, οι οποίες ανιχνεύθηκαν πρώτα-πρώτα από την νόσο σε νεογνά και τελικώς αποδείχθηκε ότι ήταν νόσος η οποία είχε σημαντικό επιπολασμό σε ενήλικες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί το εμβόλιο διφθερίτιδας τετάνου κοκκίτη είναι ένα εμβόλιο πρωτεϊνικό, γίνεται σε πολλαπλές δόσεις κατά την παιδική ηλικία και μετά η ανοσία εξασθενεί σημαντικά και φτάνουμε 10 χρόνια μετά να έχουμε πρακτικά μη ανιχνεύσιμα αντισώματα έναντι του κοκκίτη και ενδεχομένως και του τετάνου.
Έτσι λοιπόν, το εμβολιαστικό πρόγραμμα έχει τη σύσταση σε ενήλικες που έχουν πλήρη εμβολιασμό έναντι του τετάνου για την παιδική, στην παιδική ηλικία, να υπάρχει, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, μια επαναληπτική, μια αναμνηστική δόση μεταξύ 18 και 25 ετών και μετά να ακολουθεί μια αναμνηστική δόση ανά δεκαετία. Επίσης, θεωρείται απαραίτητος εμβολιασμός στην κύηση και σε κάθε κύηση από την 27η έως την 36η εβδομάδα, καθώς και σε ανεμβολία στις λεχοίδες, ανεξαρτήτως από το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τον προηγούμενο εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός στην κύηση είναι μια ένδειξη η οποία απευθύνεται όχι στη μητέρα, αλλά στο νεογνό, γιατί το νεογνό θα αρχίσει μετά τους πρώτους μήνες της ζωής του να εμβολιάζεται. Αν εμβολιαστεί κατά την περιγεννητική περίοδο, δεν θα απαντήσει. Άρα, ο μόνος τρόπος να πάρει αντισώματα και να προφυλαχτεί από ένα δυνητικό θανατηφόρο νόσημα είναι να πάρει αντισώματα από την μητέρα μέσω του πλακούντα, η οποία θα έχει εμβολιαστεί την 27η με 36η εβδομάδα της κύησης. Βεβαίως, για τα άτομα που βρίσκονται με λυπή εμβολιασμό, συνιστάται να συμπληρώνονται όλες οι δόσεις που υπολείπονται. Υπάρχουν δεδομένα ότι ο κοκκίτης έχει μια πολύ σημαντική αλληλεπίδραση με τις χρόνιες αναπνευστικές καταστάσεις, με τις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Καταρχήν... Βουλάκο, έχουμε καλύψει την ώρα μας, αν θέλετε να... Ναι, είναι μισή ώρα αυτή η διάλεξη, εντάξει. Βεβαίως. Τελειώνει. Επίσης, υπάρχει και ο φόβος ότι κάποιος που μολύνεται από πορτοτέλα του κοκκίτη μπορεί να εμφανίσει COPD σε δεύτερο χρόνο. Υπάρχει ένα μεγάλο φορτίο στο σύστημα υγείας. Βλέπουμε ότι ο κίνδυνος να εμφανιστεί κοκκίτης σε άτομα που έχουν προηγουμένως COPD είναι 2,5 φορές παραπάνω σε σχέση με άτομα που δεν έχουν και επίσης αυξάνεται σημαντικά και ο κίνδυνος νοσηλιών. Άρα λοιπόν το εμβόλιο είναι κάτι σημαντικό που θα προστατέψει το άτομο, την κοινωνία, καθώς και το φορτίο της νόσου και το κόστος αυτών των νοσηλιών. Δεν θα πούμε περισσότερα πράγματα για το άσθμα και τον κοκκίτη. Εδώ υπάρχει και η θεωρία ότι άτομα που μολύνονται στην παιδική ηλικία από κοκκίτη μπορεί να εμφανίζουν συχνότερα άσθμα. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένδειξη ότι μπορεί να συμβεί και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ. Αν υπάρχει ερώτηση, είμαι στη διάθεση. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε, απλώς να σας πω ότι για μέν τους δικούς μας ασθενείς έχουν, ξέρετε, για πνευμονιόκο εμβολιαστεί σχεδόν όλοι οι χαπίτες. Νομίζω ότι για τον έρπιτα είναι όσους του γενικού πληθυσμού. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Επίσης, θα ήθελα να σας πω για μια μελέτη που τώρα θα δημοσιευτεί σε λίγο στο Vaccines από την ομάδα μας. Δεν βρήκαμε πάνω από 60-70 χρονών που να έχει αντισώματα για τον τέταν. Άρα είναι ακάλυπτη και μερικοί, ξέρετε, κάνουν και εργασίες γεωργικές. Επίσης, να σας πω ότι εδώ στην περιοχή κατάλαβα λόγω του Ντάνιελ, στα επίγοντα περιστατικά κάνουμε φίλμα ρέι και κάθε τόσο βλέπουμε και κανένα κοκκίτη. Που δεν είναι το... Επιβεβαιώνεται. Ναι, και αυτό επίσης είναι σημαντικό. Η ανάγκη εμβολιασμού σε αυτούς τους πληθυσμούς. Και κάτι ακόμα να σας πω, ότι εγώ το ανάποδο συνήθως με τρομάζει. Σκεφτείτε ένα χαπίτι ή έναν ασθματικό ο οποίος πονάει, δεν μπορεί να βήξει, δεν μπορεί να περπατήσει. Τι θα κάνει με τις εκκρίσεις του, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κάνει συχνότερα, αλλά και αυτός που κάνει θα περάσει δύσκολα εάν κάνει έρπιτα. Χάρη συντομίας, δεν το σχολίασα, ναι, έχουν μεγαλύτερη παράταση συμπτωμάτων, πολλές νοσηλίες, όχι μόνο οφειλόμενες στον κοκκίτη, έχουν απορρίθμιση του αναπνευστικού τους νοσήματος και βεβαίως αυτό επιβαρύνει και το σύστημα υγείας. Επειδή είναι μαζί μας και ο κύριος Πανταζόπουλος, αν θέλει κάτι να πει, γιατί δεν βλέπω στο chat κάποια ερώτηση. Γιάννη, αν κάτι θέλεις να σχολιάσεις ή να... Όχι, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η ομιλία. Την απόλαυσα. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ακούσαμε δύο εξαιρετικές ομιλίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ τους ομιλητές, την Πνευμονολογική Εταιρεία.
και όσους βλέπω παρακολούθησαν αυτό το ωραίο σεμινάριο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.